Να είμαστε εδώ, είμαστε. Αυτό το ψιτ που έκανες πιστεύω ότι ήταν καθοριστικό. Εδώ είμαστε. Είχομαι το ΠΑΟΚ 24 και τέταρτο πάλι αισιόδοξα. Τα παιδιά δίπλα που μυρίζουν γεροντική άβρα. Γεγονός. Καθυστερήσαν πάλι να βγουν. Πρόβλημα. Και να πω ότι έχουν να πούν κάτι σημαντικό. Τίποτα, ναι. Μη γίνεται κάτι σημαντικό στις ομάδες τους, όχι. Όχι. Δεν γίνεται. Θα πάρει ελεύθερο ο Άρης το Φετφαζίδη. Και αυτόν πια. Γελάνε όλοι οι ελεύθεροι, δηλαδή... Θα ζήσω ελεύθερο πουλί. Ωραία φόρμουλα αυτή, εύκολη, εμβολική. Ναι, το δίνεις ελεύθερο και υπάρχει ένα συμβόλαιο σε ένα σιρτάρι ναι. Που δεν είναι τόσο ελεύθερος. Σε κανένα δύο χρόνια συμπληρώνουν ναι. Δεκάδα αυτή. Από ναι, το παλέτη, τρεις το χρόνο, ου, μια χαρά. Τρίτος δεν είναι. Ελεύθερος κατά τα άλλα. Ναι, και αυτός. Ναι. Και επέλεξε να πάει εκεί. Ναι, θα το δούμε βέβαια τι επέλεξε ο ίδιος. Ναι, αν θα το επιλέξει. Και ο Σιώπης δεν είχε επιλέξει, αλλά τελικά επέλεξε. Αλλά. Είναι λίγο διασκεδαστικό το πράγμα με αυτούς. Τέλος πάντων. Τυχαία πράγματα, τυχαία. Τυχαία, ελεύθερος. Να τα γράφουν κιόλας. Δηλαδή. Κάντε, παίρνα το ζούλα, μην το γράφεις. Μένει. Κρύπτα μάνε που λένε και οι φίλοι μας οι Λατίνοι. Πώς το είπες? Πώς το είπες? Κρύπτα μάνε είπες? Είπα. Κρύπτα μάνε. Δεν ξέρω, δεν άκουσα. Για όνομα το Θεού, ρε παιδί. Πες δε Λατίνε. Σκρύπτα είναι. Σκρύπτα είπα. Κρύπτα είπα. Κρύπτα. Α σκοπεί αυτό το σκοπείο. Το εξελίζει ρε παιδί μου, κρύπτα. Δηλαδή από κρύπτα. Κρύπτα πλάκα. Πού να τα σκεφτούν αυτά τα ζώα, οι Λατίνοι με ζώα, βρε. Να κοπεί λίγο να το έχουμε αυτό. Δηλαδή δύο σε ένα ρε παιδί. Και κρύπτα. Κρύπτα, βρε, κρύπτα. Και το λέει και σοβαρά, ρε. Το λέει σε κάτι, όπως λέγανε και οι αρχαίοι, ξέρω εγώ. Αυτό θα γίνει εκπομπή, φίλε. Αυτό θα γίνει εκπομπή. Είναι εκπομπή κρύπτα μάνε. Κάποια στιγμή. Βάλτε και σε ένα σερτάρι του μυαλού σου. Το κρύπτα μάνι. Σκάσε, ήρθε η παιχτάρα, σκάσε. Ήρθε η παιχτάρα. Ήρθε. Ναι. Ελεύθερος. Όχι, δεν είναι ελεύθερος. Καλοτάξιτος. Καλοτάξιτος. Καλορίζικος. Σιδερένιος. Υπήρχε μια ένσταση για την ενδυμασία του. Εμείς δεν τα κοιτάμε αυτά. Δεν μας ενδιαφέρει. Το γούστο του. Η λαδί φόρμα. Ρε, εντάξει. Δηλαδή, είναι στη μόδα αυτό. Είναι στη μόδα. Η λαδί φόρμα. Ναι, το πάνω κάτω σε έτσι. Ούτε με δύο χιλιάρικα. Με κρύπτα ρούχα. Το ότι εκατοντάδες σκέφτηκαν γιατί κρύβει το χέρι, μήπως δεν έχει δάχτυλα, ας πούμε. Σε προβληματίζει. Αυτό. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Κοίτα, δεις, μετά τον Ζαμπά που ήρθε με ένα μάτι. Με το μάτι, το πρισμένο, ναι, τέτοιο λέει. Ναι. Πέρασε. Δεν θα μου φάνηκε και παράξενο να θέλει να παίξει με δύο δάχτυλα. Δεν μοιάζει λίγο σε Σίλντερφεν το Μίσιτς. Είναι ίδια χώρα. Ναι, άλλο αυτό. Δεν μοιάζει λίγο φανισμένο. Πέτσε που την είχε κόκαλα. Ή την είχε όμο, ποιο ήταν. Ο Σούσκο. Ο Σούσκο. Ναι, δεν είχε όμως. Έχει δάχτυλα πάντως ο Μίσιτς, να πούμε, γενικά. Έκανε χειραψία, το είδες εσύ, γιατί... καλά δεν θα έχει στο χέρι. Ναι, μάλλον μου δύο-τρία. Τι λες, μωρέ, τόσο βιντεάκι έχουμε δει, το παρακολουθούν. Ανοίξω την κόμμενα του Βράλιες. Πόπο αυτή. Τι πιστεύεις, θα γλίτωνα. Αυτή, τι σάικο είναι αυτή. Πόπο. Ναι, καταλάβεις, τραβάμε αγάπη. Εγώ πραγματικά είμαι στο πλευρό του Βράνιες από σήμερα, να ξέρεις. Εγώ σου ευχαριστεί με το σημερινό. Με το μήνυμα που έστειλε. Ναι. Πώς είδες χειρότερα. Όχι με το μήνυμα αυτό καθ' αυτό. Ότι αυτή λέει ότι όχι δεν ήθελα και αντιστεκόμουν. Πού. Το μήνυμα. Αν πάει τώρα στην Κίνα με τα παιδιά, εκείνο Τόσιτς με 12 Κινέζες. Θα φταίει ο Τόσιτς. Με 12, δεν σου λέω εγώ τώρα 30. 12, είναι και πολλές. Τόσιτς ο καημένος, τόσες μέρες. Στατιστικά βγαίνει δηλαδή. Τι, τέλος πάντων. Καλά δεν χώρισαν ακόμα. Να κάνουμε ένα. Μια σελίδα χώρισε σόν. Μα ξεφτιλίζει. Είμαι πραγματικά δηλαδή. Δεν τον όγκνιες. Πραγματικά. Εγώ σου λέω με Βράνιες είμαι, ξεκάθαρα. Εγώ δεν είμαι με Βράνιες. Δεν μπορούμε να είμαστε με Βράνιες, αγαπητέ. Εγώ είμαι με Βράνιες, κάνω διαφορά. Αφήνω τα αποδικά στην άκρη. Για μένα η Έλληνα έχει δίκιο. Δεν έχει δίκιο, ρε εσύ. 100%. Για τον Λουτσέσκο νομίζω και δίκιο. Αυτό και αν έχει δίκιο. Ο οποίο σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε θα μιλήσει 12.30 ώρα στην Όβα. Πε μία παρά. 24ο. Κάπου εκεί. Μία 24. Παρά 20 παρατέταρτο το κανένα, ρε παιδί μου. Ναι. Σε 11 λεπτά λέει, κάτσε μέχρι να ξεκινήσει το live, να εμφανιστούν, να έρθει μετά προπονητής ή ο παίκτη. Πες δίνει πώς το δίνει το θέμα για βάλει. Όχι, είναι νέα εξέλιξη. Κι άλλο. Ναι. Ο Τόσιτς συγχώρεσε τη Γέλενα επειδή την είχε κερατώσει με κοπέλα συμπαίκτη του. Μάλλον στο παρελθόν είναι αυτό. Αναδώ την κοπέλα. Παιδιά, πραγματικά αυτό πρέπει να γίνει ταινία κανονικά. Ναι, Στέργιο, πάτε εκεί που λέει συνδεθείτε με το Instagram. Πάτε εκεί το πορτοκαλί να δούμε την κόμενα. Επιτέλους, θέλω μια ταχύτητα σε αυτή την εκπομπή. Τι λες, Σταύρο. Πολύ καλή κοπέλα, μπράβο. Εντάξει, να σου πω κάτι.
Γιατί να πει κάτι η γυναίκα του Τόσιτς. Τι λες μωρέ και εσύ που έχει γίνει εδώ χαμός. Κλάσανο. Ο ένας είναι με την άλλη. Κλάσανο. Και η Έλενα κλάσανο. Τι σχέση έχει τώρα μετά. Να σου πω κάτι. Θα έχετε πρόβλημα. Θα σας κρατώ με κανένα μπάζο. Όχι με αυτό. Το αριστούργημα, την αλάνθαστη. Κάτσε να ακόμα δεν την είδες, ρε. Τι δεν την είδα, ρε. Δεν χρειάζεται. Θα δούμε, αγάπη, τώρα. Στα έξι δεύτερα έχουμε κάνει σκανάρισμα. Έχει χάσει τα λόγια. Κλάσσα νότρα τη Γέλενα. Δεν τη βλέπει. Δεν τη βλέπει. Συγκεκριμένη. Ποια Γέλενα. Και συγγνώμη που σε παντρεύτηκα, πρέπει να πει, και δεν έχει την ευκαιρία να. Δηλαδή η Γέλενα έκανε ό,τι έκανε με τον Βράνιε. Αυτό έκανε ό,τι έκανε με αυτήν. Τελικά τα βρήκαν όλοι μεταξύ του και έχει μείνει ο Βράνιε στην άκρη τώρα. Αυτό την έχει πληρώσει από όλο αυτό. Τι ωραία. Που θα μείνει χωρίς ομάδα μάλλον. Αυτή εδώ τώρα, ρε φίλε, μπράβο στον Τόσιτς. Τι άλλο να πούμε. Πώς τα μαθαίνουν δεν μπορώ να καταλάβω. Ποια. Είναι τόσο ηλίθιοι. Πώς το μαθαίνουν. Και αυτή η γυναίκα συμπαίκτη του. Πιανού. Πιανού είναι αυτή. Τι λέει το όνομα. Μπες στο κείμενο. Ρωσίδα φαίνεται βασικά. Ναι, τραγουδίστρια νομίζω είναι. Δεν μας απασχολεί. Με την πρώην κοπέλα του Άντεμ Λάγιτς. Ο Λάγιτς. Συμπαίκτη στην Εθνική Σερβία. Τη Σοφία Μιλόγεβιτς. Α, το Σοφάκι. Το έχει το όνομα. Ναι, ναι. Συναντήθηκαν ας σε ένα. Πάμε στη Σοφία νούμερο 5, λοιπόν, σιγά-σιγά. Μάλιστα, ωραία. το κλείσαμε και αυτό. Ωραία. Ό,τι συμβεί θα σε ενημερώσουμε. Ναι, μην χάνουμε επεισόδιο από αυτή τη σημαντική υπόθεση. Πολωνός αυτή. Είναι η master ερώτηση από χθες το βράδυ. Ναι. Στέργιο, τι νέα έχουμε, πες. Γράφει στο μεταξύ στους πόρεφέ μου έχουν μεταφράσει ένα κείμενο που τους βολεύει. Συμβαίνει αυτό, να ξέρεις. Ναι. Γενικότερα. Στη μετάφραση. Τέλος πάντων, ο Πάοκ λέει ότι έχει κλείσει. Πώς τον είπαμε, Σβιντέσκι. Ναι. Σβιντέσκι. Θέλω γρήγορο, σας θέλω. Ναι. Θέλω να εκπαιδευτούμε λίγο. Όχι σαν τον αβαγό στο βόλεϊ που λέει το μακουκούτια Γκάμπριελ. Μουακουτούτια. Γκάρετ. Μουακουτούτια. Μουακουτούτια, το μακουτούτια. Που όπου αυτό είναι. Σιγάρε, το είπαμε, εντάξει, το βρήκε και ο Πες το γρήγορα. Μουακουτούτια. Κάνε μία μετά. Κάνε μία. Και κατεβαίνει ο Σάχοφ, σπάει την μπάλα στο Μαωρίτσιο, κάθε κίνηση του μακουτούτια. Βόλεϊ είναι, ρε. Δεν χρειάζεται να το χωρέσει εκεί. Ο Ραφαήλ έχει τη λύση. Τι λέει. Γκάρετ. Εγκάρετ τι. Είναι πολύ λύση. Το δόγμα κόλκα. Σιγά εσύ και άνοιξε τον δρόμο και εκεί. Στέργιο, πού το έζησες πρώτη φορά αυτό? Σε ένα χωριό μεταξύ Αυστρίας και Ολλανδίας κάπου. Και χθες λέγω στον μπάσκετ μετάδοση ο Χάτσερ δεν φαίνονταν τόσο μαύρος μάλλον και τον μπέρδευαν πολύ. Ο Παδογιάννης, παιδιά, δεν πέτυχε τον Χάτσερ ποτέ. Δηλαδή, εγώ βλέπω τον μπάσκετ στην Ερτρία, ναι. Αν δεν πέτυχε 5 φορές ο Παδογιάννης, το παιδί από την Ερτρία δεν το πέτυχε 10. Το Χάτσερ. Το Χάτσερ, έλεγε γκος συνέχεια. Βλέπει ο γκος, τρίποντο γκος. Ο γκος στον πάγκο. Τουλάχιστον έλεγε μαύρο, γιατί στη Νόβα σε κάποια φάση έλεγε τον Κόνιαρη, νομίζω. Ναι, σε lay-up του Χάτσε είπε Κόνιαρης. Και έχασα το φως μου εκεί, λέω τελείωσε. Καλά, το έχεις πάθει. Το έχω πάθει, πήγα στην οθαλμία του την άλλη μέρα. Ο Παπαδογιάννης φοράει γυαλιά 40 χρόνια. Ήταν το καμπανάκι. Το μόνο που δεν ακούγονταν στη μετάδοση του Παπαδογιάννη σήμερα, χθες, ήταν η τσουγκράνα. Δηλαδή όλα τα άλλα ακουγόντουσαν. Τέλος πάντων. Να αναφερθούμε και στο βόλεϊ συνέχεια. Τα συχάματα διαιτητέ, ρε φίλε. Μπάσκετ. Βόλεϊ, είπα. Ναι. Μπάσκετ. Τα συχάματα. Απόλυτη. Θυμίζει μάτο. Κόψε το λίγο, πάμε την αρχή. Θα αναφερθούμε και στο μπάσκετ συνέχεια. Τα συχάματα διαιτητέ. Παγώσαμε λίγο. Ποιο βόλεϊ. Εκείνο το κομμάτι που μπήκε στο τέταρτο δεκάλεπτο και ουσιαστικά άλλαξε την ισορροπία. Ναι. Την ψηλιά σου προπονητή και σου λέει χωρί αυτόν τα πράγματα είναι δύσκολα. Έκανε 8 φάουλ σε κάθε επαφή. Ναι. Δηλαδή, αφού τα παιδιά μας βγήκαν χωρίς προβλήματα, κάναμε ναι. Όλο που έκανα. Και όταν εσύ αναγκάζεσαι, θα τα πούμε και στη συνέχεια, σε κάθε rebound να φτύνεις αίμα και δεν έχεις ψηλούς. Εντάξει, πόσο να αντέξεις. Κάποια στιγμή σε κάποιους αγώνες θα βγει, αυτό δεν γίνεται. Ναι, και δεν τελείωσε όμως κάτι. Ο Πάοκ τα κρατάει όλα στα χέρια του ακόμα. Απλά τώρα νομίζω είναι στο ίδιο, έχει ίδιο ρεκόρ με την Αντέρ πλέον. Ναι, και είναι εκτός τετράδας, αλλά εντάξει. Ναι, ανακαθούμε... είναι πέμπτος. Συνεχίζουν οι επιθέσεις για το παρουσιαστικό του Μίσιτς. Γιατί, πάλι για τα ρούχα. Εντάξει ρε παιδιά, δεν είναι η κλασική φάτσα. Δεν λες είναι παοξίδικη φάτσα, ας πούμε, γενικά. Έτσι όπως τον βλέπεις. Είναι η αλήθεια. Αλλά οκ. Okay. Δεν το λες και χάλι. Με Στέργιο. Τον λες. Όχι. Εντάξει. Κροάτης είναι, τι περίμενες. Εγώ, α πούμε, τον προηγούμενο κράτη που έχω στην Ελλάδα είναι ο Λέοβατς.
Είναι μια βελτίωση ο Μίσιτς, παρουσιαστικό, από τον Λέο μας. Κάπως. Θα περάσει σήμερα για τρεις εξετάσεις και λογικά θα ολοκληρωθεί το deal. Για δανεισμό μιλάμε, έτσι. Για δανεισμό, με οψιόν το καλοκαίρι, από τη Sporting Λισαβόνας. Και μετά θα περιμένουμε πότε θα βρεθεί στο κατάλληλο επίπεδο ετοιμότητας για να βοηθήσει ουσιαστικά. Μακάρι να το κάνει σύντομα και να το κάνει συντομότερα από ό,τι το έκανε πέρσι τέτοιο καιρό ακριβώς ο Μουλέν. Που και αυτός με αυτό το σκεπτικό. Επειδή έχουμε πλέον την ανάλυση και επειδή σηκώθηκε πρωί-πρωί στην σελίδα του Repress στο Facebook, μπορείτε να δείτε το message το πώς παίζει, το πώς δεν παίζει. Και θα το αναλύσουμε εννοείται. Κοιμάστε καθόλου στο Repress ή τα έχει χωρίσει και γίνει 24 ώρη βάρδια. Είναι 24 ώρη βάρδια. Μάλιστα. Τα παιδιά δηλαδή με το βίντεο. Κουράγιο για στα να παιδιά. Σηκωθεί ένα κουράγιο βίντεο, στα παιδιά, το ξέρω. Για να ξέρει και ο κόσμος. Πρώτα απ' όλα, οι φάσεις που μπαίνουν είναι ενδεικτικές του παιχνιδιού του. Δηλαδή δεν διαλέγουμε 5 φάσεις τυχαίες. Ή τις καλύτερες που πούμε. Κάνουν τα βίντεο. Να. Ωραία. Επειδή στα προγράμματα έχει. Πώς αντιδρά σε φάση άμυνα, σε φάση επίθεση, δημιουργία, κλειστή χώρη, ανοιχτή χώρη, ψηλά, χαμηλά, στημένα. Ωραία. Υπάρχει ένα. Βλέπεις ποια είναι η πιο συνηθισμένη λειτουργία του, ναι. Και προσθέτεις κομμάτια και σε σχέση με το τι χρειάζεται η ομάδα. Στην αμυντική μετάβαση, δηλαδή, που είχε ο ΠΑΟΚ το πρόβλημα. Ωραία. Θέλει, φίλε, 3 ώρες τουλάχιστον. 3, βάλε και την επεξεργασία του βίντεο και τα κυκλάκια, τα βελάκια. Όλα μαζί, 3-3,5 ώρες. Το ένα βίντεο. Το ένα βίντεο. Δεν είναι απλό. Κουράγιο στα παιδιά. Κουράγιο στα παιδιά, πολύ καλή δουλειά τους. Παρότι ξεκίνημα, που πάντα ξέρεις, υπάρχει μια δυσκολία, ρε παιδί μου. Ναι. Με τον καιρό, σε 2-3 μήνες αυτά αρχίζει το και αποκλείεται. Δύσκολο είναι να συνδέσεις τη δημοσιογραφική λογική με τη λογική του προπονητή. Γιατί ο προπονητής πολλές φορές νομίζει ότι είναι εύκολο. Αυτό που έχει στο μυαλό του να το καταλάβει, ναι. Αυτό που θα το δει. Εντάξει. Και εμείς καμιά φορά νομίζουμε ότι μιλάμε και για τον κόσμο είναι αυτονόητα. Δεν είναι όμως έτσι. Για εμάς είναι αυτονόητα. Δεν σημαίνει ότι για τον κόσμο είναι αυτονόητα. Έτσι. Πρέπει να εξηγείς. Γιατί ο κόσμος δεν έχει 24 ώρες όπως εμάς να ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα. Έχει τις δουλειές του. Ωραία. Έχει τις υποχρεώσεις του. Μερικούς. Την οικογένεια. Έχει μερικούς. Έχει και μερικούς. 24 ώρες. Έχει και μερικούς. Και 25 μισή την ημέρα. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε στο διάλειμμα. Ναι, για να επιστρέψουμε. Για να επιστρέψουμε με τον Ράσβαν Λουτσέσκου. Ναι. Αφού σας πω ότι δίνουμε σήμερα 5 εισιτήρια για το μάτς του ΠΑΟΚ με την Παναχαϊκή. Την ερχόμενη την Τρίτη. Σημείς. Στην Τούμπα. Επαναληπτικός της ήττας του ΠΑΟΚ στην Πάτρα. FM κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 545-26. 5 τυχεροί θα δουν δωρεάν από το ΠΑΟΚ 24 και το Λίμπερο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Παναχαϊκή. Κλήρωση λίγο πριν τη. 2. Το Ρίτσι Καζίνο είναι μαζί μας. Συνεχίζονται από σήμερα οι παραστάσεις του Τάκη Ζαχαράτου στο θέατρο Βεργίνα. Κλείστε εγκαίρως στις θέσεις σας. Θα είμαστε και εμείς εκεί σήμερα επιτέλους. Αγάπη. Ναι, βεβαίως. Να απολαύσουμε και εμείς τον Τάκη Ζαχαράτου στο θέατρο Βεργίνα. Στα ταμεία του Καζίνο όλο το 24ωρο. Προπόληση εισιτηρίων. ticketservices.gr. Καταστήματα public. Και τηλεφωνικά στο 217-234-56 και 7 πληροφορίες στο θέατρο Βεργίνα 2310-491-291. Η στοίχημα είναι μαζί μας. Έχει πολλούς αγώνες Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και σήμερα έχει. Αλλά το κυρίως ποδοσφαιρικό μενού τουλάχιστον είναι Παρασκευή και φυσικά περισσότερο Σάββατο και Κυριακή. Από υπολογιστή, τάμπλετ, κινητό, εύκολη πρόσβαση, πολύ γρήγορο το πρόγραμμα της στοίχημα και εύκολο να το διαχειριστεί κανείς. Εκατοντάδες επιλογές αναγώνα και υπάρχει και το online καζίνο της Στοίχημαν επίσης από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή όπου και να βρίσκεστε. Μόνος είμαι παρέα. Πάρα πολλά παιχνίδια, όλα τα δημοφιλή παιχνίδια ενός καζίνο με πολύ μεγάλα jackpots και μεγάλες συγκινήσεις. Μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνικής Αντίστασης 171, στον πρώτο όροφο. Η Αναδομό προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας και ολόκληρου του σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες που θα στα φτιάξουν όλα ακριβώς όπως πρέπει. Αν θέλεις να ανακαινήσεις το μπάνιο σου και να εντυπωσιάσεις τους πάντες, η Αναδομό προσφέρει χρώματα, προτείνει χρώματα στους αρμούς για να δώσεις ένταση σε ένα απλό πλακάκι. Το design δεν κοστίζει αν εμπιστευτείς τους κατάλληλους ανθρώπους. Μπείτε στο anadomo.gr για να πάρετε μια γεύση από ανάλογες δουλειές που έχουν κάνει. Και φυσικά θυμίζουμε τηλέφωνο 2311-241-508. Πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με Ρασβάν Λουτσέσκου και δηλώσω από μεσήμβρια. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η συνέντευξη του Ράτσμαν Λουτσέσκου. Θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά, φαντάζομαι. Είναι στο πλαίσιο της καθυστέρησης που υπάρχει πάντα. Γιατί εντάξει, είναι μετά τις προπονήσεις συνήθως οι δηλώσεις. Ναι, οι προπονήσεις στις 11. Εντάξει, okay. Οπότε συλλογικά σε λιγάκι θα έχουμε και έναν παίκτη από την ομάδα και τον Ράτσμαν Λουτσέσκου να μιλάει στην Νόβα, στο καθιερωμένο live. Επειδή λέγαμε και πριν για τον Μίσιτς, να κάνουμε έτσι μια σύνοψη, επειδή ουσιαστικά χθες το βράδυ ήταν η τελευταία εξέλιξη που ήρθε ο Κροάτης λίγο μετά τις 9 με πτήση από Αθήνα. Προφανώς δεν ήθελε να κάνει κάποια δήλωση. Το περίμενε εκεί άνθρωπος του ΠΑΟΚ. Έφυγαν μαζί. Σήμερα ουσιαστικά απομένονται ιατρικά. Από εκεί και πέρα και τα τελευταία τυπικά νομίζω ανάμεσα και στις δύο ομάδες. Για δανεισμό μιλάμε, με οψιόν το καλοκαίρι. Υπάρχει και ένα νούμερο στα 2 εκατομμύρια που έχει βγει προς το παρόν, ότι εκεί κάπου θα είναι η οψιόν για τον Ιούνιο, ανάλογα φυσικά με το αν θα ικανοποιήσει ή όχι. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές τις τελευταίες μέρες ότι μιλάμε για ένα παίκτη βέβαια που δεν έχει σίγουρα ρυθμό, γιατί δεν είχε πολλές συμμετοχές, είχε ελάχιστες μάλλον συμμετοχές στην Sporting, στο πρώτο μισό. Πολύ γεμάτες χρονιές στη Ριέκα. Αλλά στη Sporting μάλλον δεν κούμπωσε με την ομάδα. Δεν κατάφερε ποτέ να κερδίσει χώρο και χρόνο. Εν τω μεταξύ, διάβαζα χθες, πέρσι τον Απρίλιο, είχαν γίνει κάτι επεισόδια στην Πορτογαλία. Αν θυμάσαι, που είχε μπει και κόσμος μέχρι τα ποδητήρια, ναι, της Sporting. Ένας από τους παίκτες που είχαν βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση ήταν ο Μίσιτς τότε. Είχε τύχει να είναι έξω από τα ποδητήρια, είχε πάει κόσμος, είχε γίνει και ένα επεισόδιο και ήταν ένας από αυτούς που είχε τέτα-τέτ με τον κόσμο. Εντάξει, δεν έδεσε ποτέ με την ομάδα. Έρχεται εδώ πέρα τώρα. Θα δούμε και σε τι κατάσταση θα είναι. Ναι, αυτό αρχικά είναι το στοίχημα ουσιαστικά. Ναι. Καλός ποδοσφαιριστής. Κακός δεν είναι, αλλά ένα τόσο μεγάλο διάστημα παρατεταμένης απραξίας γεννά ερωτήματα για το πόσο μπορεί άμεσα, αυτό, ναι, άμεσα να βοηθήσει. Δηλαδή, θα μπορέσει να μπει στο rotation του Φεβρουαρίου στα ντέρμπι στην Ελλάδα και 99,9% σε παιχνίδια κυπέλου πολύ υψηλότερη ένταση και μεγαλύτερων απαιτήσεων από αυτό με την Παναχαϊκή. Κοίτα τώρα, έτσι είναι, είναι ένα ερώτημα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Λουτσέσκου είναι από τους προπονητές που θέλουν να δίνουν παραπάνω χρόνο στον παίκτη που έρχεται. Το είδαμε νομίζω σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Από την άλλη, θα φανεί αν όντως ακολουθεί την ίδια τακτική και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σίγουρα ο παίκτης δεν έχει ρυθμό, σίγουρα θέλει παραπάνω χρόνο και για αυτό το λόγο. Αλλά το πώς θα μπει και στο τακτικό κομμάτι και σιγά σιγά στο πρόγραμμα της ομάδας, θα φανεί. Δεν ξέρω, εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός. Όλοι νομίζω, εντάξει. Λογικό είναι. Μακάρι να μπορέσει ο Κροάτης να είναι σε καλή κατάσταση και να βοηθήσει άμεσα. Γιατί ο ΠΑΟΚ τον χρειάζεται άμεσα. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί ο Σάχοφ, ο Μαωρίσιο και ο Κάνιας να βγάλουν μια σειρά αγώνων πάρα πολύ δύσκολων και απαιτητικών. Γιατί ξαναλέω, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο ΠΑΟΚ να βρει στους 8 είτε τον Ολυμπιακό, είτε τον Ατρόμητο, είτε την ΑΕΚ, αν περάσει το Κισαμικό, είτε τον Παναθηναϊκό, που δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Και όλα τα δύο μάτσα αυτά να μπουν μέσα στα ήδη ντέρμπι που ο ΠΑΟΚ θα δώσει. Η τριάδα Σάχοφ, Κάνιας και Μαωρίσιο δεν βγάζει αυτούς τους αγώνες. Ο Κάνιας μέχρι χθες πάλι έκανε ατομικό. Δεν ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Οπότε εντάξει, λες, πάλι υπάρχει όμως η άνεση ότι ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχει μπει στο δύσκολο πρόγραμμα. Έχει ένα μάτς με τον Πανιόνιο. Οκ, μπορεί εύκολο ο Σάχοφ και ο Μαωρίσιο να βγάλουν τον αγώνα. Εντάξει, και πάλι όμως. Όταν θα ξεκινήσουν τα ντέρμπι, είναι ερωτηματικό. Εκεί πρέπει να είναι έτοιμος ο Μίσιτς. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Μακάρι να τα καταφέρει και να κάνει και αυτό το restart στην καριέρα του, να αφήσει πίσω ένα κακό διάστημα στη Sporting και να πάρει άμεσα πράγματα ο ΠΑΟΚ από αυτόν και να μην έχουμε δεύτερη υπόθεση Μουλέν. Σιγά σιγά έχουμε και εικόνα από τη Μεσήμβρια. Ο Γιάννης Πάγκος και ο Κώστας Μπότσαρης έχουν πάρει θέση. Περιμένουν και τον Ράτσμαν Λουτσέσκου και έναν παίκτη. Νομίζω σε πολύ λίγο θα έχουμε κάποιον για να τον ακούσουμε κι εμείς μέσα από το live της Νόβα. Για το Μίσιτς δεν έχουμε νομίζω να πούμε κάτι άλλο. Είναι η μέρα εξετάσεων. Ναι. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Μέχρι το βράδυ θα έχει ανακοινωθεί από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Καλά, κάτσε, γιατί και άλλε φορέ έχει έρθει παίκτη και περιμένουμε καμιά δυο μέρε να έχουμε ανακοίνωση. Μα γι' αυτό είπα καλό χρόνο των πραγμάτων. Αλλά όπω και να έχει, είναι εδώ από χθε το βράδυ. Και υπάρχει αγωνία δικαιολογημένη, γιατί τα δημοσιεύματα στην Ιταλία είναι πάρα πολλά που αφορούν τον Σβιντέρσκι, τον Πολωνό φορ. Η Τζένο εμφανίζεται να έχει μπει πολύ δυνατά. Ο παίκτη παρουσιάζεται από πολλά δημοσιεύματα να σκέφτεται περισσότερο την Τζένοα παρά τον ΠΑΟ. Γενικότερα υπάρχουν δημοσιεύματα που βάζουν σε ανησυχία τον κόσμο. Εντάξει, υπάρχει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση του Γιώργου Σαββίδη στο Instagram, βέβαια. Δεν αρκεί. Δηλαδή, μπορεί να βγει ο ΠΑΟ και να πει: έχουμε συμφωνήσει, έρχεται ο παίκτη. Δηλαδή. Ναι. Το αφήνει ο ΠΑΟ αυτό. Το αφήνει. Μήπως το αφήνει γιατί δεν μπορεί να το πει, ότι είναι τελειωμένο. Ρε, άμα δεν είναι τελειωμένο, να πει δεν είναι τελειωμένο. Σωστό. Και ότι δεν υποκύπτουμε σε εκβιασμούς. Ότι ξαφνικά ενώ δώσαμε τα χέρια, μας είπαν αυτοί ότι άου σου του και αυτοί μας είπαν και πρόεδρος του Θεσσαϊκού. Ναι, τώρα. Αλλά δεν είναι να είμαστε, όχι έρχεται, δεν έρχεται και εμείς να παίζουμε κορονογράμματα, τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι, γιατί από χθες και στην Ιταλία και στην Πολωνία υπάρχουν συνεχόμενα δημοσιεύματα που μιλάνε για Τζένοα και ότι πάει εκεί και το σκέφτεται και χαλάει του ΠΑΟΚ. Από την άλλη, υπάρχει και αυτό που λέει το αποστάσιο του Γιώργου Σαββίδη που είπε ότι έρχεται ο ένας χαφ. Και ουσιαστικά έχει πει ότι είναι κλεισμένο ο Σβιντέρσκι. Αλλά. Και μόνο που υπάρχει όλο αυτό το πράγμα από Ιταλία και Πολωνία, προφανώς δεν πρέπει να συντηρείται αυτό. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν ερωτηματικά πλέον. Από χθες. Χθες μεσημέρι, νομίζω, ξεκίνησε όλο αυτό. Ξεκινάμε. Ποιος ξεκινάει πρώτος, Χριστό? Ο Λουτσέσκου είναι. Παίκτης. Ο Σάχοφ. Ωραία. Ο Ευγέννη Σάχοφ. Θα ακούσουμε πρώτα τον Ευγέννη Σάχοφ και επιστρέφουμε και για τον Οσβάλντο Τσέσκο. Λοιπόν, ο Νίκος Μουρατίδης είναι μαζί με τον Ευγέννη Σάχοφ για τις ανάγκες της επικοινωνίας μας και της μετάφρασης. Ευχαριστούμε πολύ. Παρότι δεν είναι μεταφραστής, άλλη είναι η δουλειά του στην ομάδα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η προπόνηση. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καταρχάς, πώς είναι, γιατί τον είδαμε την Κυριακή, δέχτηκε ένα σφοδρότατο χτύπημα στο γόνατο. Αν είναι καλά και πώς αισθάνεται? Τι как чувствуешь? Мы все увидели, что до воскресенья тебе ударили очень сильно в колено. Да, сейчас чувствую себя хорошо, все нормально, тренируюсь, готов к игре. Νιώθω πολύ καλά, ήμουν πολύ καλά μέσα στην προπόνηση και είμαι έτοιμος να ξαναγωνιστώ. Αυτή η νίκη στην Τρίπολη, σε μια έδρα η οποία ο ΠΑΟΚ αντιμετώπιζε δυσκολίες επί σειρά ετών και μάλιστα με τον τρόπο που ήρθε, τι μήνυμα πιστεύει ότι στέλνει γενικώς προς πάσα κατεύθυνση? Это победа против Триполи, которую мы выиграли. Что значит для нас? Это имеет некоторое значение для нас? Ну, конечно. В первую очередь, это была первая игра от перерыва в чемпионате. И нужно было начать хорошо для уверенности, чтобы продолжать. И я думаю, что этот результат поможет нам в будущем. Σίγουρα θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αυτή η νίκη, γιατί είναι η πρώτη νίκη μετά για τη δεύτερη σεζόν που ξεκινάει το πρωτάθλημα. Θα μας βοηθήσει σίγουρα και ψυχολογικά, αλλά είμαστε και βαθμολογικά όπως μείναμε πριν. Ευτυχώς έμεινε πίσω ο τραυματισμός, δεν έχει κάτι, αλλά έτσι όπως το είδαμε από την εικόνα ήταν πολύ δυνατό. Ο ίδιος φοβήθηκε εκείνη την ώρα αν ήταν κάτι πιο σοβαρό, λέω, για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Слава Богу, ничего не случилось со своим коленом, потому что, как мы видели все от телевизора, было бы очень страшно. Ну да, был такой момент неприятный, разрезало кожу, как бы, ну ничего, я должен был проявить характер и доиграть до конца, для того, чтобы победить. Самое важное, что после этого, после травмы, ну после этого штрафного, который назначили, мы забили гол. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα είμαι καλά. Ήταν σίγουρα ένα δυνατό χτύπημα, μου έκοψε το δέρμα και έπρεπε να το σειράψουμε. Αλλά για μας το πιο σημαντικό ήταν ότι μέσα από αυτό το φάουλ πήραμε τους 3 βαθμούς και ξεκλείδωσε το παιχνίδι από εκείνη τη φάση. Τώρα που το λέει αυτό, όταν ο Βιερίνια πήρε την μπάλα, ήταν σίγουρος ότι θα το βάλει, πίστευε ότι θα το βάλει? Когда Βιερίνια поставили мяч на это место, у вас была уверенность, что он забьет? Я не знаю, я особо так и не видел. Я уже потом, когда мяч только залетел в сетку, я чуть-чуть там оттянулся, так что. Εγώ δεν είδα πολύ καλά τη φάση, γιατί ήμουν εκείνη τη στιγμή, με βοηθούσε ο γιατρός, αλλά όταν είδα ότι μπαίνει το γκολ και όλοι φωνάζουν μαζί, κατάλαβα ότι
Το ότι μπήκε τον γκολ και πήγα και εγώ να φωνάξω. Σράζω στάλα λίγο. Κατευθείαν μου λέει το, ο πόνος μου έφυγε από το γόνατο. Άρα είναι και γιατρός ο Βιερίνια. Είναι Βιερίνια κάτι βράζει με τα μάτια. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ ήταν μια νίκη με σημασία σε πολλά επίπεδα και βαθμολογικό φυσικά αλλά και ψυχολογικό. Ήταν τόσο απαραίτητη, θεωρεί ότι ήταν περισσότερο απαραίτητη για τους βαθμούς αυτούς καθεαυτούς ή περισσότερο για την ψυχολογία και για την αυτοπεποίθηση δεδομένου ότι υπήρξε και η ήττα στο κύπελλο από την Παναχαϊκή. Это победа против Триполис. Было больше важно для нас для пункта или для психологии, потому что чемпионат продолжается и мы проиграли в кубок и немножко как-то психология упала. Ну, конечно, даже было заметно по первому тайму, что мы недостаточно уверенно действовали. Я думаю, что это давление сказывалось, и была разница сразу видна после того, как мы забили гол, как мы играли, и до гола. То есть, я думаю, это все-таки психологический момент, и обратно эта же игра поможет нам идти дальше более уверенно. Νιώθαμε την πίεση από το πρώτο λεπτό του παιχνιδιού λόγω του ότι χάσαμε δυστυχώς το παιχνίδι με την Παναχαϊκή και καλώς ή κακώς στον ΠΑΟΚ η πίεση μπορεί να ανέβει πολύ εύκολα από τη μια μέρα στην άλλη. Είδατε όμως ότι μετά το πρώτο γκολ η ομάδα έπαιξε ξαφνικά πολύ όμορφο ποδόσφαιρο γιατί μας έφυγε το βάρος από τα πόδια και μπορούσαμε να παίξουμε με πιο καθαρό μυαλό και ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα το οποίο μας βοήθησε πάρα πολύ ψυχολογικά για τα επόμενα παιχνίδια. Αυτή η διαφορά της εικόνας της ομάδας ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο, πού την αποδίδει? Δηλαδή στο πρώτο δεν ήταν ο ΠΑΟΚ τόσο καλός όσο θα ήθελε να είναι, δεν ήταν τόσο κυρίαρχος αν θέλει, μέσα στο γήπεδο, όσο ήταν στο δεύτερο που δεν επέτρεψε περιθώρια αντίδραση στον αντίπαλο. Ναι. Πού το αποδίδει? До первый гол ПАОК не играл так хорошо, а после первого гола уже мы играли по-другому. Что это значит и почему это так случилось? Я думаю, что это связано с тем, что давление на результат, и в то же время мы спешили и хотели быстро сделать результаты. Ну, это ошибка. Нужно играть, контролировать игру и добиваться, то есть постепенно. Конечно, все хотят забить сразу, и это хорошо, это классно, но нужно терпение и разум играть. Πρώτα θα ξεκινήσω από την ομάδα μας. Στο πρώτο ημίχρονο θέλαμε από τα πρώτα λεπτά κιόλας να βάλουμε ένα γκολ, το οποίο δεν το καταφέρναμε γιατί βιαζόμασταν ώστε να το βάλουμε και αυτό μας τραβούσε πίσω. Μετά το πρώτο γκολ όμως, στην ουσία ήταν λάθος του αντιπάλου το να ανοιχτεί γιατί ήθελαν να πάρουν κάποιο αποτέλεσμα και η αντίπαλη ομάδα. Αυτό μας βοήθησε να ξεκλειδώσουμε την άμυνα της αντίπαλης ομάδας πολύ γρήγορα και βάλαμε το δεύτερο γκολ. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη μετά Πρίοβιτς εποχή και το λέω έτσι γιατί είναι ένας παίκτης που έχει βάλει πολλά γκολ. Πώς βλέπει την ομάδα να αντιδράει και στις προπονήσεις και στο πρώτο παιχνίδι που έδωσε και κυρίως στην επίθεση με τους παίχτες που έχει εκεί? Και αν θέλει να το συνδυάσουμε, αν μπορούμε να το συνδυάσουμε με την άποψή του για το μάτς με τον Πανιόνιο. Первый вопрос есть, как команда чувствует до сих пор без Приовиц, он ушел. Как команда, какая реакция есть у команды в игре без Приовица? И после этой второй вопросы, Катя нам спит, я то нам и что-то пару слов против Панионис. Ну, по поводу Приовица мы знаем, какой у нас был нападающий. Мы использовали сильные стороны как нападающего, то, что он забивной и очень сильный футболист штрафной площадки. Ну, сейчас у нас, может, чуть поменяется не то, что стиль игры, но я думаю, что будем чуть по-другому, потому что Приович и все остальные нападающие – это совсем разные, как футболисты индивидуально. То есть. Σίγουρα λέει υπάρχει μια αλλαγή στην ομάδα μετά την εποχή του Πρίγιοβιτς. Αυτό όμως δεν θα μας αλλάξει το τρόπο παιχνιδιού. Όταν ήταν ο Πρίγιοβιτς, ο τρόπος παιχνιδιού και η ανάπτυξη του παιχνιδιού ήταν από τα πλάγια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε αυτόν καθώς είχε το εύκολο τον γκολ. Τώρα δεν θα αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού, αλλά θα αλλάξει λίγο ο τρόπος ανάπτυξης, καθώς ο φορ που έχουμε τώρα μπορεί να μας βοηθήσει και διαφορετικά μέσα στο παιχνίδι ώστε να μπορέσουμε να σκοράρουμε.
По поводу Паниониса, мы играем дома, должны показать свой максимум и добиться хорошего результата. Знаем, что Паниониз придет и отдаст все силы для того, чтобы отбирать очки. Нам нужно быть сконцентрированным, подготовленным и сделать свою работу хорошо. Ξέρουμε ότι δεν θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι. Ο Πανιόνιος σίγουρα θα έρθει μέσα στη Τούμπα για να πάρει κάποιο αποτέλεσμα. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι, ενωμένοι, αυτό που ξέραμε συνήθως το πώς λειτουργεί ο ΠΑΟΚ σαν μια οικογένεια και να πάρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, έγινε γνωστό ότι είχε μια πρόταση, υπήρξε ενδιαφέρον για το προσωπικό του από την ομάδα της Βίντι. Αλλά ο προπονητής συζήτησε να μείνει εδώ. Το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται τον Ιούνιο. Όλα αυτά μαζί, το ρεζούμε, ποιο είναι η ουσία του πράγματος και για το μέλλον του, όπως το σκέφτεται ο ίδιος. У тебя было одно предложение от Види поработать там, как-то не получился, ты остался здесь. Как ты видишь твое будущее? Ну, на данный момент я здесь, и я полностью сконцентрирован на работе здесь и на целях команды. А как дальше будет, только Бог знает. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ πέρα, είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στο στόχο της ομάδας, είμαι ένας από το κορμό της ομάδας και συνεχίζουμε εδώ πέρα, από εκεί και πέρα μόνο ο Θεός ξέρει το τι θα γίνει. Okay. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Αυτός τον Έβγεν Σάκοφ, μίλησε νομίζω και αυτός για όλα, έδωσε ωραία απάντηση για την μετά πρίγιοβιτς εποχή, για το πώς θα παίζει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Είναι ωραίο αυτό που είπε και είναι η αλήθεια νομίζω κιόλας. Γιατί ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ότι δεν θα αλλάξει ο ΠΑΟΚ τον τρόπο παιχνιδιού του, αλλά τον τρόπο με τον οποίο κυρίως αναπτύσσεται, γιατί ο ΑΚΠΟΜ μπορεί να βοηθήσει και πιο περιφερειακά γενικότερα να κουβαλήσει λίγο, να ανοίξει μάλλον χώρους. Γενικά είναι πιο συνδυαστικό το ποδόσφαιρο του ΑΚΠΟΜ από τον Πρίγιοβιτς. Ωραία η απάντηση. Εντάξει, μίλησε προφανώς και για το μέλλον του. Ο Σάκοφ έτσι κι αλλιώς έδειξε, νομίζω, και στην Τρίπολη ότι είναι από τους παίκτες που μέχρι τελευταία στιγμή μπορούν να δώσουν το 100%, παρά το γεγονός ότι δεν είναι και αυτό σίγουρος για το μέλλον. Κοιτάξτε, κανείς δεν έχει πει ποτέ, δεν έχει προσάψει στον Σάχοφ ότι δίνει λιγότερα από ό,τι μπορεί, ή ότι είναι αδιάφορος, ή ότι επιλέγει παιχνίδια, ή οτιδήποτε. Εντάξει. Ακόμα και σε φάσεις που δεν είχε χρόνο και έμενε για πολλά παιχνίδια στον πάγκο, ή έμπαινε για 10 λεπτά, 4, που υπήρχε και αυτό το διάστημα. Πάλι ο Σάχοφ κάθε φορά που έμπαινε, σου έδινε κάτι. Αλήθεια είναι αυτό, παρότι είναι και λογικό goal. Και ο ίδιος, ειδικά πέρυσι, να έχει μια περίοδο μουρμούρας. Ναι. Αλλά είναι λογικό όταν είσαι στον πάγκο τόσα πολλά παιχνίδια. Είναι και διεθνής Ουκρανός. Γενικότερα δεν είναι ένας παίκτης χαμηλού βεληνικούς. Κοίτα, γενικά αριστερή παίκτης που είναι προσωπικότητα δεν μπορεί σε κάποια φάση να μην βγάλει μια αντίδραση επειδή δεν έχει το χρόνο που θα θέλει. Αλλά κατάλαβε και αυτός ότι πρέπει να βάλει τον εαυτό του κάτω από την ομάδα. Και το κάνει. Όπως το κάνανε και φέτος 25 παίκτες. Ένας μόνος δεν το έκανε. Ναι. Και συνεχίζει ο Σάκοφ, ελπίζοντας για ένα συμβόλαιο. Γιατί όχι. Αν συνεχίσει έτσι, νομίζω θα προσμετρηθεί στα θετικά του όταν κληθεί ο ΠΑΟΚ να πάρει μια απόφαση. Εντάξει, παλεύει γενικά. Είναι παίκτης με διάθεση. Είναι παίκτης με ποδοσφαιρική λογική. Ναι, είναι χρήσιμος, αλλά δεν ξέρεις αν σου είναι τόσο χρήσιμος για έναν καλύτερο ΠΑΟΚ στο μέλλον. Ναι. Πιο γρήγορο, πιο aggressive, πιο παραγωγικό από τη μεσαία γραμμή. Δεν έχει πολύ ταχύτητα. Ένα ΠΑΟΚ με περισσότερη ποιότητα και δύναμη. Και ευελιξία. Αν θέλει να ανέβει επίπεδο. Ναι. Και να μην έρθει του χρόνου η στιγμή που ο ΠΑΟΚ δεν θα καταφέρει να πει στους ομίλους του Champions League, για παράδειγμα. Γιατί στα πολύ μεγάλα παιχνίδια όλα προσμετρούνται. Θα φανεί ποια θα είναι η απόφαση για τον Σάκοφ. Ξεκινάει και ο Λουτσέσκου. Πάμε να ακούσουμε και τον Σπάνο Λουτσέσκου. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου. Και μαζί με τον Γιώργο Τσονάκο. Πέντε λεπτά. Ναι. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Είστε καλά, όλα καλά. I should be. Θα πρέπει να είμαι. Να ξεκινήσουμε έτσι λίγο με το πρόσφατο, ας πούμε, παρελθόν. Τώρα έτσι με πιο ψυχρό μυαλό, πιο καθαρή σκέψη, θεωρεί ότι υπήρχε κάποιο μήνυμα το οποίο εστάλει την Κυριακή προς πάσα κατεύθυνση από τον ΠΑΟΚ. Now, trying to talk about the recent past with a more clear mind and a clear thought, do you believe that this game of Sunday that passed is sending a message also for the team of ΠΑΟΚ, for the future?
game by game, week by week. We have to be very focused with a strong mentality to give everything inside of the pitch, and after to go out with the 3 points and immediately to forget this and to be prepared for the next game. Παιχνίδι με παιχνίδι, εβδομάδα με την εβδομάδα, θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θα πρέπει να καταφέρουμε να παίρνουμε το μέγιστο των βαθμών από το κάθε παιχνίδι και από εκεί και πέρα να το σβήνουμε και να πηγαίνουμε στην επόμενη εβδομάδα. Yes, if you want, it was a very important game, not just for these 3 points, but was an important game because we played in Tripoli, a very very hard place to go and to play, because Asteras has a very good team, very good group of players, a very good coach, very good organization. It will not be easy for our opponents to play there, and our success was very clear, and this gives confidence to us, and probably, as I said after the game, a lot of people were hoping that we would lose there, and we won 3-0. Αν θέλετε όμως, είναι μια πάρα πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι ο Αστέρας, μια ομάδα που είναι οργανωμένη, έχει έναν πάρα πολύ καλό προπονητή, γενικότερα στην έδρα της είναι μια δύσκολη έδρα για όλες τις ομάδες και πιστεύω ότι και για τους αντιπάλους μας θα ισχύσει το ίδιο. Θα είναι δύσκολα τα παιχνίδια στην έδρα της Τρίπολης και όπως είπα και μετά τη συνέντευξη και στη συνέντευξη που μετά το παιχνίδι, πολλοί ήλπιζαν ότι ίσως χάσουμε πόντους σε αυτό το παιχνίδι. Αυτό δεν συνέβη. Καταφέραμε να κάνουμε μια καθαρή νίκη με 3-0, κάτι το οποίο μας δίνει έξτρα αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Τι μάτς περιμένει τώρα με τον Πανιόνιο? What kind of game do you expect now against Panionios? Every game for us is hard because we have to win. We know that we cannot afford to do wrong steps, even if we have this big difference, which could have been normal with 10 points, but we have just 8 points because of minus 2 from summer. And this make us to be focused for every game. Κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο για εμάς, μιας και διεκδικούμε τους 3 βαθμούς σε κάθε παιχνίδι. Αυτό το, και θέλουμε να διατηρήσουμε και αυτή τη διαφορά των 8 βαθμών. Μια διαφορά η οποία, αν δεν υπήρξε ενδεχομένως το μείον 2 το καλοκαίρι, θα ήταν στους 10 βαθμούς κανονικά και αγωνιστικά. Οπότε θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την απόσταση ασφαλείας από τους ανταγωνιστές μας. But we have a strong will of winning every game. We have a huge motivation to win, to continue to win, to keep and or to increase the distance from our opponents. Αλλά έχουμε θέληση, έχουμε το κίνητρο να κρατήσουμε αυτή τη διαφορά και ενδεχομένως να τη μεγαλώσουμε από τους αντιπάλους μας. We have a good organization, we have balance on the team, and we have a good chemistry between the players. Έχουμε καλή οργάνωση στο παιχνίδι μας, έχουμε ισορροπία και έχουμε καλή χημεία ανάμεσα στους παίκτες. And this give us a feeling of balance and a feeling that we have to win, and we know that we can win every game. And we have a strong mentality. Όλο αυτό μας δίνει μια αίσθηση ισορροπίας, μας δίνει την δυνατότητα να πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι και κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, δυναμώνει την οτροπία μας. Mentality that afford us to win the games playing very well or playing less good, but having always a good compound. Κόπηκε. Έχουμε θέμα. Εντάξει, νομίζω πήραμε μια γεύση από Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα δούμε αν θα ξαναξεκινήσει. Όχι, κόπηκε. Εντάξει, αυτός ήταν ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Έδωσε έτσι ένα... Ξεκινάει πάλι. Όχι. Αν συνδεθούμε και πάλι. Έδωσε ένα στίγμα και για το παιχνίδι στην Τρίπολη. Προφανώς τα έφυγε και αυτός σε αυτό. Και για την επόμενη μέρα. Και για το παιχνίδι του Πανιόνιο. Do you worry about this situation? Look, this is explained already. I explained already one time. I believe that it's very easy from outside to say or to
have a conclusion, but without analyzing very deep inside. Έχω εξηγήσει άλλη μια φορά αυτή την κατάσταση. Απ' έξω είναι πολύ εύκολο να φτάνουμε σε συμπεράσματα για μια κατάσταση η οποία είναι διαφορετικά αν δεν την αναλύσεις. The gaps that could appear in the games are because we attack, we are a team that attack, and normally that we must win every game, and when you must win every game, you take some risks. Τα κενά που δημιουργούνται είναι λόγω του ότι επιτυχόμαστε πάρα πολύ, θέλουμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι και δεδομένου ότι θέλουμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι πρέπει να πάρουμε κάποια ρίσκα. Then could be one moment when you are not perfect position, but we have defenders that work perfect between them and they know how to stop this. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που ενδεχομένως να μην είμαστε καλά όντως, αλλά υπάρχουν κάποια αμυντικοί στην ομάδα μας οι οποίοι δουλεύουν τέλεια ώστε να καταφέρουν να σταματήσουν οποιαδήποτε ενέργεια. The second aspect is that in set pieces as well, we take some risks when we have these set pieces. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι στα υπέρ μας στιμένες φάσεις παίρνουμε κάποια ρίσκα. And one or two of these gaps that you saw came from our set pieces. Και ένα-δύο κενά τα οποία είδατε στο παιχνίδι ήρθαν από δικές μας στατικές φάσεις. The third aspect is that if the referee make his job correct, maybe we didn't have this let's say gaps and weren't opportunities for the opponents because it was offside or hand or I don't know what. And more than this, to score a goal in the first 25 minutes of the game could give us a totally different aspect to continue the game with confidence and having more space from the opponents. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι αν ο διαιτητής κάνει σωστά τη δουλειά του, δεν θα έχουν κάποια κενά τα οποία είδατε. Αν σηκωθεί σωστά ένα offside ή ένα χέρι το οποίο μπορεί να έγινε, μιλάμε για φάσεις οι οποίες είναι σε νεκρό χρόνο, δεν έχουν γίνει ουσιαστικά. Επίσης, αν κατοχυρωθεί ένα κανονικό μας γκολ στο 25ο λεπτό, είναι διαφορετική η διαχείριση του παιχνιδιού από εκεί και πέρα. But again, was a big mistake because really was a big mistake against us. And we didn't talk too much because finally the result was 3-0. Αλλά but these are decisive mistakes. And in this season, there are full of mistakes. We were very strong until this moment, up to this point, to overcome these mistakes and to have 14 wins and one draw in 15 games. But mistakes were very big against us. Αλλά μιλάμε για λάθη τα οποία έγιναν και ήταν σοβαρά. Δεν δώσαμε τόση σημασία. Δεδομένου ότι το αποτέλεσμα ήταν στο 0-3. Γενικότερα όμως φέτος έχουν γίνει κάποια λάθη μέχρι αυτό το σημείο εναντίον μας. Έχουμε καταφέρει να είμαστε δυνατοί να τα προσπερνάμε και να έχουμε αυτό το 14-1-0 σαν ρεκόρ στην χρονιά, στη χρονιά αυτή, αλλά έχουν γίνει πολύ σοβαρά λάθη εναντίον μας. Then whoever is inside of the pitch knows to behave. Each one has his characteristics. Change a little bit the characteristic of the game, but the organization keeps on the same way. Έτσι καταλήγοντας, ο καθένας μέσα στο γήπεδο έχει τη δική του αρμοδιότητα, ξέρει τι πρέπει να κάνει και όλοι μαζί με ένα κοινό σκοπό, κρατώντας την συνοχή για να πάρουμε την νίκη. Να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με μια ερώτηση για τα μεταγραφικά. Έχει έρθει ένας ποδοσφαιριστής, ακούγεται ότι θα έρθει και ένας ακόμα, για τον Πολωνό τον επιθετικό μιλάμε δηλαδή. Οι σκέψεις του και αν με αυτά είναι ικανοποιημένος, περιμένει κάτι ακόμα. The last question is about the transfers. They already one player is on the way, the midfielder. One more move is concerning the striker from Poland. And if you're satisfied with these two moves, or we should expect something more? Look, this is a very sensitive aspect and I have seen, I have noticed that the top teams, the teams that lead the champions or their leagues don't make a lot of changes. They keep stability. It's the most important. And this team has been for 1 year and some months in the top of the league, winning. I believe that could be a big mistake to make a lot of changes. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα αυτό. Βλέποντας και τις ομάδες τις οποίες πρωταγωνιστούν και ηγούνται των πρωταθλημάτων τους,
στα κορυφαία πρωταθλήματα. Βλέπουμε ότι δεν κάνουν πολλές αλλαγές σε αυτή την περίοδο. Χρειαζόμαστε την σταθερότητα. Μιλάμε εδώ για μια ομάδα, τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει έναν χρόνο και σε διάστημα στο οποίο κερδίζει και βρίσκεται συνεχώς ψηλά. Οπότε ενδεχομένως οι πολλές αλλαγές να μην είναι σωστές. Yes, we have a group of players that know perfect how to behave, how to play, what we want from them, what they want from themselves, and we have a dynamic in the changing room. If we start now to put players, a lot of players out, and to change and to make transfers a lot, we completely change the dynamic of this fantastic group, and we risk. Έχουμε ένα σύνολο παικτών το οποίο ξέρει τι θέλει από την ομάδα. Η ομάδα ξέρει τι θέλει από αυτούς. Έχουμε μια δυναμική ανάμεσα στους παίκτες. Και το να διώξουμε κάποιους παίκτες, να φέρουμε κάποιους άλλους και να γίνουν γενικότερα πολλές αλλαγές, θα χαλάσει όλη αυτή την δυναμική του φανταστικού αυτού συνόλου το οποίο έχουμε. We have out Wernbloom, which was a hard moment for us, for himself, because you know very well the serious. The injury is very serious. Έχουμε εκτός των Βέρμπλουμ μια δύσκολη στιγμή και για τον ίδιο αλλά και για την ομάδα λόγω του σοβαρού τραυματισμού τον οποίο έχει υποστεί. We have out Priovic, which happened this situation and without being able anyone of us, even him, to control because it's something that you might have one time in life. Βρέθηκε εκτός ο Πρίγιοβιτς σε μια μη ελεγχόμενη κατάσταση, γιατί είναι μια κατάσταση που μπορεί να βρεθούν μία και δύο φορές στη ζωή σου ενδεχομένως. We might have one, two players that could move from here because they didn't show that are part of our philosophy. Ενδεχομένως έχουμε έναν δύο παίκτες οι οποίοι θα αποχωρήσουν δεδομένου ότι δεν έδειξαν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στη φιλοσοφία την οποία έχουμε. But that's all. Αλλά μέχρι εκεί. Now we come, we have one midfielder because we need this. We have full of games until 18 of May. Έχουμε έναν μέσο τον οποίο χρειαζόμαστε γιατί έχουμε γεμάτο πρόγραμμα μέχρι τον Μάιο. We need a striker. Χρειαζόμαστε έναν επιθετικό. Yes, to have challenge and to be secure with για να all these games. Υπάρξει ασφάλεια και να υπάρξει ανταγωνισμός με όλα αυτά τα παιχνίδια. And if has to go out one or two player, as I said, yes, we have to replace to have a compact and balanced squad to be able to play every 3 days with better, as I said, better mentality and better respect of discipline and rules that have to lead the team to be winner. Και αν υπάρξουν, όπως είπα πριν, μία-δύο αποχωρήσεις, θα πρέπει να αντικαθαστήσουμε τους παίκτες αυτούς μέσα στο σύνολο για να υπάρξει ισορροπία μέσα στην ομάδα και να έχουμε παίκτες οι οποίοι, όπως είπα και πριν, θα σέβονται την νοοτροπία, την φιλοσοφία και τους κανόνες οι οποίοι είναι μια ομάδα η οποία ηγείται στο πρωτάθλημα. And we have to take care of our players that showed on the pitch during all this period, huge period, that are very strong for our team. Και θα πρέπει να προσέξουμε τους ίδιους μας τους παίκτες, αυτούς που υπάρχουν ήδη στην ομάδα, οι οποίοι έδειξαν εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ότι είναι πάρα πολύ καλή για αυτήν την ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Ράσμα Λουτσέσκου. Πάμε γρήγορα στο διάλειμμα με 10 λεπτά καθυστέρηση. Ουσιαστικά τελειώνει η πρώτη ώρα. Δεν βλέπω πολύ συμμετοχή για τα εισιτήρια με την Παναχαϊκή. Δεν ξέρω, είναι λίγο μακρινό, δεν σε ενδιαφέρει. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 545-26. 5 εισιτήρια για το μάτς του ΠΑΟΚ με την Παναχαϊκή την ερχόμενη Τρίτη στο γήπεδο της Τούμπας. Μαζί μας την πρώτη ώρα το Ρίτζι Καζίνο και ο Τάκης Ζαχαράτος στο πιο λαμπερό σοου της καριέρας του. Σήμερα παράσταση, αύριο, Σάββατο, Κυριακή, όλες οι παραστάσεις είναι sold out. Προμηθευτείτε καιρό στα εισιτήριά σας από το καζίνο όλο το 24ωρο, καταστήματα public, ticketservice.gr, τηλεφωνικά στο 217-234-565 και 7 για πληροφορίες στο Θέατρο Βεργίνα 2310-491-291. Είναι προαιρετική είσοδο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου. Απλά πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Μαζί μας η Στίχημαν και σήμερα αρκετές επιλογές σε όλα τα αθλήματα με εκατοντάδες επιλογές ένα παιχνίδι. Αλλά φυσικά Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή οι επιλογές είναι πολλές περισσότερες. Έχετε όλη την γκάμα επιλογών και στοιχημάτων σε όλα τα αθλήματα για να κερδίσετε χρήματα. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή με την εγγύηση που σας προσφέρει η Στίχημαν. Μαζί μας είναι και η Αναδομό.
η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνικής Αντίθεσης 171 σε νέα εντυπωσιακά γραφεία. Η Αναδομό προσφέρει υπονομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες. Πάρτε ένα τηλέφωνο στο 2311-241-508 για να κλείσετε κάποιο ραντεβού. Και θυμίζουμε site αναδομόπολοανακαίνιση.gr για να μπείτε και να πάρετε μια γεύση από ανάλογες δουλειές. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε γρήγορα μετά το κομψό διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούσαμε και Λουτσέσκου. Πολύ ενδιαφέρον. Και Σάκο. Λουτσέσκου και πάμε στο διατάφτα. Το διατάφτα είναι πάρα πολύ απλό. Ο Λουτσέσκου δεν θέλει τις πολλές αλλαγές. Το είπε ξεκάθαρα. Προστατεύει τον γκρουπ που έφτασε την ομάδα μέχρι εδώ. Πολύ λογικό αυτό που λέει. Θέλει να βγάλει τη χρονιά με το ρόστερ που έχει συν κάποιες προσθήκες που θα τον βοηθήσουν στο rotation. Γιατί αυτοί που ήρθαν το καλοκαίρι δεν τον βοηθάνε στο rotation. Αποδείχθηκε στην Ευρώπη. Επειδή υπάρχει ενδεχόμενο ανακατατάξεων, δηλαδή το θέμα Βίντι Σάχοφ δεν έχει τελειώσει. Από ό,τι μαθαίνω, η Βίντι είναι διατεθειμένη να κάνει μια πρόταση αγοράς του Σάχοφ που τελειώνει το συμβολίο το καλοκαίρι από τώρα. Επίσης, οι σιρήνες για τον Ελκαντουρί, τον οποίο συνάντησε σε γεύμα ο Λουτσέσκου της προάλλης για να τον ψήσει να μην αναζητά ομάδα μέχρι το καλοκαίρι, υπάρχουν σιρήνες εκτός από την Ιταλία και από το Βέλγιο. Με μάλιστα τα λεφτά που θέλει ο Καντουρί. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο ΠΑΟΚ να χάσει δύο σημαντικά εργαλεία. Γιατί και από την πλευρά της ΙΠΑΕ, έχοντας κάνει πολλά οικονομικά λάθη σε συμφωνίες όλο αυτό το διάστημα, προσπαθεί να συμμαζέψει κάπως την κατάσταση. Δηλαδή, από τη μία είναι ο ποδοσφαιρικός ορθολογισμός του Λουτσέσκου, από την άλλη είναι ο εταιρικός ορθολογισμός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δύο πράγματα που πρέπει να παντρευτούν για να υπάρχει ένα αποτέλεσμα, γιατί είναι ο ένας δεν θέλει καμία αλλαγή, ο άλλος θέλει σημάζεμα, το οποίο βέβαια είναι πιο ορθολογικό να γίνει το καλοκαίρι, λέω εγώ, έχοντας ήδη και την αβάντα των χρημάτων που πήρε από τον Πρίγιοβιτς και τον Ροντρίγκες. Η ουσία λοιπόν είναι στην προκειμένη περίπτωση ότι ο Λουτσέσκου θεωρεί ότι ακόμα και ο Σάχοφ που πολλοί τον έχουν υποτιμημένο. Πλάκα κάνεις εσύ. Ο Σάχοφ ήταν ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ στην Τρίπολη. Εντάξει. Ο Καντουρί με ένα ρόλο υποβαθμισμένο και αυτός, αλλά τον βάζει στην Τρίπολη π.χ. Και ενώ η ομάδα είναι με παίκτη λιγότερο, σου κάνει 4-5 ενέργειες και απορροφά την πίεση γιατί έχει την ποιότητα και την εμπειρία. Ναι, δεν αξίζει τα λεφτά του. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, από και, την και άλλη. Δεν έχει βγάλει αυτά που περίμενε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά και αυτή δεν έχει άλλη ιστορία. Ναι. Αυτή είναι μια ιστορία η οποία. Μπορούμε κάτι να τη συζητήσουμε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, αυτό που λες. Ξεκίνησε ο Λουτσέσκου, όπως διακόπτω, σε ερώτηση των συναδέρφων πώς είστε και είπε πρέπει να είμαι καλά. Ναι, πρέπει να είμαι καλά γιατί δεν ξέρετε τι ξημερώνει. Και ο Λουτσέσκου και το καλοκαίρι ζήτησε να με φύγει ο Τζάλμα, εντάξει. Ναι. Γενικότερα αρρωσταίνει και δεν το κρύβει με τις πολλές αλλαγές. Το έχει πει ξεκάθαρα κιόλας. Αυτό που πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος είναι ότι ο Λουτσέσκου το πρώτο πράγμα που έκανε, που διαπίστωσε όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, γιατί το ζούσαμε έντονα. Ήταν η έλλειψη σκληρού γκρουπ εντός ομάδας. Δηλαδή ήταν οι ξένοι από τη μία, οι Βραζιλιάνοι από τη μία, οι Λατίνοι από την Σερβοκάτη από την άλλη, οι Έλληνες από την άλλη. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Πέντε αφήξεις κάθε χειμώνα, 15 κάθε καλοκαίρι. Ναι, χρόνια αυτό το. Δεν υπήρχε γκρουπ, δεν υπήρχε ισορροπία μέσα στην ομάδα, δεν υπήρχε δικαιοσύνη μέσα στην ομάδα. Υπήρχαν παιδιά και από παιδιά. Εντάξει. Και το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει ήταν να δημιουργήσει ένα σκληρό γκρουπ. Μέσα από δικαιοσύνη, πολλές κουβέντες, πίστη στο πλάνο κτλ. Κτλ. Κατέληξε να έχει ένα πολύ ισχυρό γκρουπ. Το οποίο μέχρι το καλοκαίρι πρέπει να μείνει αναλύωτο, γιατί απλούστατα η ομάδα πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα. Η φυγή Πρίγιοβιτς, ok. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι, αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, όποιο λέει τα δικά του ότι μπορούσε να κάνει πρόταση ο ΠΑΟΚ, αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε. Ναι, δεν τα φτάνει αυτό. Ο Πρίγιοβιτς έφτασε στο σημείο να συνεισφέρει υπέρ της νέας του ομάδας, γνωρίζοντας ότι δεν θα έχει άλλη ευκαιρία. Έναν παίκτη που δεν θέλει να μείνει. Δεν μπορεί να τον κρατήσει. Δεν μπορεί να τον κρατήσει με το ζόρι. Εντάξει. Αλλά ο ΠΑΟΚ μπορεί να ζήσει, λέω εγώ, χωρίς τον Πρίγιοβιτς. Αλλά όταν θα χάσεις άλλα δύο εργαλεία, λέμε τώρα σε ένα υποθετικό σενάριο, όπως είναι ο Σάχοφ και ο Καντουρί. Όταν για να τους αντικαταστήσεις θα φέρεις άλλους. Που θέλουν χρόνο. Ήδη δύο-τρεις αναμένεται, δηλαδή ο Μίσιτς,
όπου ο Σβιντέσκι και ο Γιαννούλης αναμένεται να έρθουν. Ξαφνικά η βαλίτσα. Είναι αρκετές οι αλλαγές, ναι. Ναι, είναι αρκετές. Για μέσα της. Και είναι σχεδόν όλες πλην του Γιαννούλη πάνω στον άξονα που ήδη ο ΠΑΟΚ έχει προβλήματα. Ναι. Υποθετικά μπορούμε να πούμε ότι ο Μίσης έχει τα στοιχεία του Σάχοφ. Υποθετικά μπορούμε να πούμε ότι ο Σβιντέσκι μπορεί να παίξει τη θέση του Πέλκα. Υποθετικά μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να παίξει και στην κορυφή, αλλά μιλάμε για ένα παίκτη που έρχεται από ένα εντελώς διαφορετικό πρωτάθλημα. Ωραία, μια άλλη κουλτούρα στα 22 του, δεν έχει βγει από τη χώρα του. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θα σου φέρει κάτι. Για τους Βιντές, την υπόθεση να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ επιμένει ότι ο παίκτης ότι δεν άλλαξε κάτι και ότι ο παίκτης αναμένεται εδώ το Σάββατο. Δεν φαίνεται να επηρεάζεται ο ΠΑΟΚ από τα δημοσιεύματα που υπάρχουν δεξιά και αριστερά για την Τζένοα. Θα δούμε. Εγώ μέχρι να δω ένα παίκτη να υπογράφει και να σηκώνει τη φανέλα με το όνομά του, είμαι πάντα επιφυλακτικός, αλλά δεν νομίζω ο ΠΑΟΚ να είχε την διάθεση να εκτεθεί τόσο έντονα σε μια μεταγραφική υπόθεση. Θα φανεί. Αυτοί κάνουν κάθε 4 δευτερόλεπτα μια δήλωση, μια τοποθέτηση, γράφουν κάτι, είναι λίγο γραφική η κατάσταση. Τώρα τι επιδιώκουν με αυτό, ή τι πληροφόρηση έχουν, ή τι συμβαίνει μέσα στην Καγκελόνια τώρα, η οποία είναι η καρδίτσα, ξέρω εγώ, της Πολωνίας. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ο Σβένο Μανάβης να έχει μαλώσει με τον Γιάν τον Μπακάλι και να είμαστε εμείς τώρα στη μέση κάπου. Δεν μπορώ να το ξέρουμε αυτό. Γενικά πάντως αφήστε ήσυχο το γκρουπ. Καταλαβαίνω ότι το να γλιτώσει ο ΠΑΟΚ ένα συμβόλαιο ενός εκατομμυρίου από τον Καντουρί που σημαίνει ένα 720, εντάξει, μαζί με την εφορία, δεν είναι κάτι απλό, όντως είναι κάτι σημαντικό. Απλά και ο Καντουρί και ο Σάχοφ και όλα τα παιδιά που είναι εδώ καιρό, που είναι εδώ και 1,5 χρόνο στην ομάδα, έχουν ρόλο. Έχουν ένα ρόλο ο οποίος είναι σημαντικός, όσο μικρός και να είναι. Γιατί το αποτέλεσμα μιας ομάδας είναι, ωραία, η σύνθεση των ρόλων, των χαρακτηριστικών που έχει ένα ρόστερ το οποίο έχει να χάσει το πρωτάθλημα ένα ακριβώς χρόνο. Αν υπάρχει έστω και ένας από εσάς που μας ακούτε και από αυτούς που είμαστε στο στούντιο που περιμέναμε ποτέ ότι θα δούμε έναν ΠΑΟΚ που στο πρωτάθλημα της Ελλάδος έχει να χάσει ένα χρόνο, ελάτε να με βρείτε. Εγώ το περίμενα να μου πει κάποιος. Ένα χρόνο, Σταύρο και αγάπη, δεν έχει δεχτεί γκολ σε ντέρμπι. Όχι να χάσει βαθμούς, γκολ δεν έχει δεχτεί. Σε ντερμπί. Με ΑΕΚ. Δεν παίξαμε και δύο. Με ΑΕΚ δεν φάγαμε, όντως. Με Ολυμπιακό, το Κολόχαρτο. Με Παναθηναϊκό δεν έφαγες. Ναι. Με Παναθηναϊκό δεν έφαγες. Δεν έφαγες. Μέσα έξω. Ναι. Έφαγες από τον Άρη. Είχες κάνει ένα σερί στην Αθήνα 8 νικών. Τον Άρη είναι τοπικό ντερμπί. Σταμάτησε στο Περιστέρι με τον Αντρόμητο την Ισοπαλία. Μιλάμε πράγματα που όντως δεν τα φανταζόταν κανένας. Ναι, εμείς που μεγαλώσαμε να μας βάζει σπίνουλας 4 γκολ στο Βίρονα με τον Αθηναϊκό. Και να πηγαίνει στο Άκα και να βάζει 4 ο Βαζέχα και 2 ο Μπορέλη και να φεύγει με 6 στην πλάτη. Με Μπέξτον. 5-6 πέντε, δεν φάγαμε 6. Μωρέ. Αμέσως να τα ανεβάσει. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, 2 πεντάρες φάγαμε εκείνη την περίοδο. Και στο ένα είμαι μέσα στο πέταλο. Στο, όχι εκεί που κάναμε την κρίκη δαυτή, στο άλλο. Και στο πρώτο λεπτό πάει το Σουλίδης και τραβάει ένα ξερό. Και πάει μπάλα στο δοκάρι και πάει να σηκωθώ. Και ευτυχώς κάτι με κράτησε, δηλαδή έκανα ένα 4 εκατοστά έτσι. Ανακλαρίστηκες δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, ναι, και μετακάθισα. Θα ήταν ωραίο αυτό το σκηνικό, θεωρώ, αν σηκωνόταν ο Σταύρος. Δεν θα ήμουν εδώ τώρα. Θα είχαμε αυτό, θα είχαμε κάτι. Δεν θα ήσουν δημοσιογράφος, αγάπη, ας το πάρουμε λίγο. Τσιγάρε Σταύρο, τσιγάρε Σταύρο. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Τσιγάρε Σταύρο. Τσιγάρε Σταύρο. Βροχή προτάσεις. Για να επιστρέψουμε. Βροχή, σου λένε. Για να επιστρέψουμε στο. Έχονται γέννη και με τρυπάνε. Στι δηλώσει του Λουτσέσκου. Θέλω να με τρυπήσουν. Δεν με βλέπει αυτό. Κοιτάω από την άλλη, κοιτάω το Λουτσέσκου. Κοιτάω το Λουτσέσκου με το σκουφάκι όπω το δικό σου σκουφάκι. Είναι, το είπε ξεκάθαρα και σήμερα. Και επίση πραγματικά σκέψου ρε Σταύρο. Είναι σαν να έχει μια αλυσίδα, βγάζει ένα κρίκο. Θε μασάζ και πιάνει. Πονάει δηλαδή. Τι θε δηλαδή, άσε με να μιλήσω. Πονάει όταν κάνω έτσι, μην κάνει έτσι. Δεν ήταν ραδιοφωνικό αυτό, αλήθεια. Ωραία. Τέλος πάντων, είναι άλλο να βγάζει ένα κρίκο και άλλο να βγάζει 3 και 4 και 5. Ναι. Είναι και ο Ενρίκε. Εφόσον έρθει. Ενρίκε... Είναι και αυτή η περίπτωση όμως, και αυτή είναι μια αλλαγή. Μπαίνει και αυτό μετά στην εξίσωση. Κοίτα, εκεί επειδή φεύγει ελαφρύς, έρχεται ελαφρύς. Εντάξει, το έτσι, ναι. Είναι μία ή άλλη, δεν αλλάζει. Δηλαδή, κοίτα, ίσως είναι και λίγο πιο εύκολο ο Ενρίκε. Ίσως. Ο Ενρίκε δεν ενοχλεί κανέναν πλην τον πλανήτη. Δηλαδή που υπάρχει. Στο τακτικό κομμάτι. Και θα είναι πιο αποδοτικός. Θα σου βάλει και 3 γκολ, φίλε, και 2 assist.
Ο Ερίκη, κοίτα, υπάρχει πολλοί κόσμος που γουστάρει τον Ερίκη και τον Νουάρτα. Εμένα στο δικό μου το μυαλό το ποδόσφαιρο θέλει άλλους παίκτες. Πιο συμβατούς με το τι θέλει η ομάδα. Αν είναι να έχω έναν. Ας έχω τον Ερίκη. Ας έχω τον ξανθό Βραζιλιάνο ψυχοπαθή. Ωραία το έχει θέση. Ναι. Βέβαια ακόμα Βραζιλία είναι από ό,τι βλέπω. Ναι, και στα social. Και θα μείνει στη Βασιλεία από ό,τι βλέπω. Εγώ, αλλά... Καλοκαίρι έχουν εκεί. Ας το αφήσουμε. Καλοκαίρι έχουν εκεί. Δεν είναι. Καλά περνάει προς το παρόν. Πάντως θα θέλουμε να πούμε και με ο φίλος μου ότι η Κολομβία περνάει καλά. Το μου στέλνει κάτι βίντεο. Κούβα ή Κολομβία, ρε, εσύ. Ο δικός μου είναι Κολομβία. Κούβα θυμάμαι. Και στη σκληρή Κολομβία, Μεντεγίν. Μεντεγίν. Εκεί που έδρασε ο Παύλο Σκομπάρ, η πόλη του Παύλου. Πάντως βλέπετε τον Λουτσέσκου, δεν κρύβεται έτσι. Ο καλός Χριστιανός Εσκομπάρ με 350.000 θανάτους. Εκκλησίες έκτισε. Εκκλησίες εκεί. Ομάδες έπαιρνε, αναβάθμισε το ποδόσφαιρο. Πήγαινε στο σχολείο να πάρει το βαθμό. Να δεις ο δάσκαλος της κόρης του Εσκομπάρ. Εντάξει. Ας κάνουμε μια κουβέντα για τον Εσκομπάρ, ωραία. Θέλετε να πάμε στο διάλειμμα. Ο Εσκομπάρ αγάπη και Σταύρο. Ο παδός του Άρη μου στέλνει. Πάω 2.000. Γι' αυτό που λέγαμε πριν. Ναι. Δηλαδή, ρε αγόρι μου, πάρε κανέναν ελεύθερο τον Ολυμπιακό ακόμη και μην μιλάς. Κάτσε το γράψω. Πάρε κανέναν ελεύθερο τον Ολυμπιακό ακόμη, ρε αγόρι μου. Πάρε ένα live είσαι, να ξέρεις. Δεν έχω πει ποιος καραγκιόζης είσαι, αλλά θα το κάνω μετά. Που λες αγάπη, και Σταύρο είχε ο Εσκομπάρ τη Νασιονάλ, αυτή ήταν η ομάδα του. Το καρτέλ στην πόλη Κάλι είχε την Deportivo Κάλι, όχι την American De Cali. Και 9 βαρών είχαν 9 ομάδες. Φαντάζεσαι Super League. Καθρέφτης, γραμμές. Στη φυλακή που έκτισε... Ποια είναι η γραμμή της Λίγκας της Κολομβίας. Στη φυλακή που έκτισε για τον εαυτό του Εσκομπάρ. Ναι, αυτό το πολύ κομψό πράγμα. Ναι. Είχε πάει η επίσκεψη και παίξαν ποδόσφαιρο η Εθνική Ομάδα της Κολομβίας. Ναι, τι. Γιατί είχε γίνει το φυσικά ποδοσφαίρο, ήταν ποδοσφαιρόφιλος. Ναι. Τι έτσι ωραία να έχει πρόεδρο Εσκομπάρ, ε. Πρόεδρε, πάρε αυτόν. Τι θέλεις. Τι ωραίο, και να βάλεις και αυτόν γκολ. Αυτόν γκολ δεν ήταν στο καρτέλ του Παύλου, γιατί είμαι καλός Χριστιανός, ήταν σε άλλο καρτέλ. Ναι. 12 σφαίρες έγραψε το κοντέρ. Πάνω του και καμιά 80 γύρω-γύρω. Εντάξει. Τι ωραία συζήτηση, ναι. Τέλος πάντων, θα είχε ένα ενδιαφέρον να είχαμε τον Εσκομπάρ πρόεδρο, είναι αλήθεια. Κριτική. Δεν θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σκοτωμός ο Μίσιτς, παιχτάρα ο νέος Βιεϊδά. Κριτική ομάδα σε όλους 10, 11 δεκάρια. Κανονικά. Όχι, ανάλογα τι θέλει πρόεδρε, πώς τους είδες. Εκεί θα μου το πληρώνω, 2. Θέλω να πάω αυτόν, 1. Δεν πρόσφερε τίποτα. Δεν ανανεώνει ο τάδε. Απορούμε γιατί βρίσκεται ακόμα στην ομάδα. Σύμφερα, ναι. Ω, καλό αυτό, ε. Θα γινόταν ωραίο αυτό. Σεβαστείτε τα λεφτά του Προέδρου. Ναι. Κοπρόσκυλα. Ναι. Τόσα πλήρη σας δίνει. Τέτοια staff πίνετε. Εδώ πίσες, αντιτόπιν κοντρόλ στην Κολομβία, θα υποθέσω. Δεν θα υπήρχε. Όχι, όχι. Όχι. Ωραία, θέλετε να πάμε στη διάλειμμα να επιστρέψουμε με μπάσκετ όχι, λίγο. Γιατί πολύ ωραίο είναι αυτό. Τι θα γίνει όμως. Θα πούμε και για μπάσκετ. Ωραία, θα βγάλουμε το Μοσχοβίτη μετά. Η ομάδα μπάσκετ έκανε εκεί κατάθεση ψυχή στη Γαλλία. Τα λέτε, τα γράφετε. Έλα, ρε, εντάξει. Κατάθεση ψυχής, εντάξει. Λοιπόν, μαζί μα είναι τα Alter Ego. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σα, Στέργιο και Σταύρο. Σε εντυπωσιακά χαμηλέ τιμέ και πλήρη ανδρική ένδυση κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσε, ζώνε και πάρα πολλά άλλα. Ένα κατάστημα Alter Ego στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά. Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterecofashion.gr για να μπείτε με την ησυχία σας και να δείτε όλα τα σχέδια. Και να ξούς τα κορυφαία παπούτσια στην πόλη και όχι μόνο. Ο ΠΑΟΚ θα φοράει για όλη τη διάρκεια της σεζόν πολιτικά παπούτσια να ξούς και όλη την αντρική συλλογή τη βρίσκεται στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα, τα πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Μετέν Έναν Κόσμο, σε όλα τα στόκ που έχουν στην πόλη με πάρα πολύ καλές τιμές. Και για όσους ταξιδεύουν, περάστε και μια βόλτα. Αν είστε στο Ελευθέριος Βενιζέλος από το κατάστημα εκεί, έχει και πολύ καλές τιμές και πάρα πολλές επιλογές. Υπερήφανος χορηγός του ΠΑΟΚ, η ΝΑΚ, εκτός φτάνουν μέχρι το 30% και 70% και 80% στα καταστήματα στόκ που είναι σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εάν θέλετε να γίνετε μπαρίστα ή να παρακολουθείτε σεμινάρια στα τουριστικά ή σεμινάρια στην πληροφορική, ο προορισμός νομίζω είναι ένας, Data Labs Κέντρο Διαβίου Μάθησης. Για όσους θέλουν να γίνουν επαγγελματίες μπαρίστα με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ, επαγγελματίες bartender, σεμινάρια στο service, όλα αυτά με επιστοποίηση σε λίγες μόνο μέρες, πληροφορίες Εθνικής Αμήνης
14α, τηλέφωνο 2310-22-2962 και στο internet datalabs.edu.gr. Μαζί μας είναι και η Στοίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ. Και σήμερα έχει αρκετές επιλογές η ημέρα και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο και σε άλλα αθλήματα. Θα είναι ουσιαστικά ο προθάλαμος σημερινή ημέρα για το τριήμερο που ακολουθεί με πάρα πολλούς αγώνες, εκατοντάδες αγώνες από όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης και όχι μόνο, εκατοντάδες επιλογές ανά πρωτάθλημα, από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή, πολύ εύκολη πρόσβαση και πάρα πολλά κέρδη με την εγγύηση της Στοίχημαν. Και φυσικά, Ρίτζεσι Καζίνο, συνεχίζονται οι παραστάσεις του Τάκη Ζαχαράτου στο θέατρο Βεργίνα σήμερα στις 9 παρατέταρτο και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι είναι όλες οι παραστάσεις sold out, οπότε όσοι δεν έχετε παρακολουθήσει ακόμα τον Τάκη Ζαχαράτου και θέλετε να το κάνετε μέχρι τις 27 Ιανουαρίου που θα παραμείνει σίγουρα στην πόλη μας, στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public, τηλεφωνικά στο 217-234-567 και για πληροφορίες στο θέατρο Βεργίνα 2310-491-291. Πριν πάμε στο διάλειμμα να θυμίσω, συνεχίζεται για ακόμα 25 λεπτά ο διαγωνισμός για 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Παναχαϊκή την ερχόμενη Τρίτη στην Τούμπα στη ρεβάνς του αγώνα της Πάτρας με φόντο τους 8 του Κυπέλου FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 5-45-26. Τελευταίο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελευταίο 20 λεπτό για το σημερινό ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107 και 4. Έχετε ακόμα 15 λεπτά τουλάχιστον για να διεκδικήσετε ένα από τα 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ με την Παναχαϊκή την ερχόμενη Τρίτη το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας. FM και ΝΟΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 5-45-26. Πάμε λίγο στο μπάσκετ. Χθες είχαμε το μεγάλο παιχνίδι στην Γαλλία. Ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε την Αντέρ. Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια του. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ στο τέταρτο δεκάλεπτο κάπου λύγησε. Δεν τα κατάφερε. Έχουμε μαζί μας τον Νίκο. Καλησπέρα, Νίκο. Έλα, Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται, ρε Νίκο? Όλα καλά. Από υγεία καλά. Τι κρατάμε από χθες? Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, δεν μπορούμε να κρατήσουμε τίποτα. Έτσι, γιατί να σου πω κάτι, δεν κρατάς την παρουσία στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα? Ναι, απλά νομίζω ότι στο τέλος ο ΠΑΟΚ λίγο αδείξε τον εαυτό του. Ναι. Διότι το παιχνίδι το πήγε πολύ καλά. Δηλαδή το είχε διαβάσει καλά. Δεν άφησε τους Γάλλους να βρουν έτσι τον ρυθμό τους, τον αγαπημένο. Δεν τους άφησε έτσι να είναι τρομερά έστεχοι από τα τρίποτα και να τους σκοτώσουν από εκεί, αλλά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα επέτρεπε, ή μάλλον μέχρι τρίτη περίοδο κυρίως, επέτρεπε πολλές δεύτερες επιθέσεις, πολλά επιθετικά rebound. Δηλαδή, ό,τι καλό έκανε χαλώντας το ρυθμό τους με την περιφερειακή του άμυνα, τους έδινε ξανά την ευκαιρία να βρουν πόντους μέσα από τα επιθετικά rebound. Ναι. Γενικά, το αμυντικό rebound είναι ένα πρόβλημα σημαντικό για τον ΠΑΟΚ φέτος. Εγώ νομίζω το πιο σημαντικό του από τα αγωνιστικά. Πρόβλημα το οποίο βγαίνει περισσότερο τώρα που είναι και ένας παίχτης, έτσι, ένας ψηλός. Δηλαδή, χθες, οι τρεις ψηλοί, ο Γκάρετ, ο Μαργαρίτης και ο Χρυσικόπουλος, είχαν μαζί 4 rebound. Τίποτα. Προφανώς και υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι, το οποίο ξαναλέω ότι από τη στιγμή που είναι μείον ένας, που έχει φύγει ο Μορέιρα, φαίνεται ακόμα περισσότερο. Και επίσης χθες, νομίζω ότι οι Γάλλοι τα πήγαν αρκετά καλά στην εξωτερική του γκος και με την ανοχή των διαιτητών και αυτό βγήκε στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει 29 πόντους δεύτερο ημίχρονο. Τελείωσε το μάτς 70. Γενικά στην επίθεση, στο δεύτερο μέρος και από ένα σημείο μετά που οι Γάλλοι πήραν χαμπάρι και όλα στο τύπο, δεν τους χειρίζεται φάουλ. Μπορούν να πάνε όσο πιο δυνατά θέλουν στη φάση και στο τέλος να χειριστεί κάποιο φάουλ. Το πήγαν πιο δυναμικά. Βγάλαν ουσιαστικά τον γκος εκτός αγώνα επιθετικά για τον ΠΑΟΚ. Και έτσι ξέφυγαν στην τέταρτη περίοδο και καθάρισαν το μάτς. Νίκο, έχω την εντύπωση ότι το στοιχείο που έγινε την πλάστικα υπέρ των Γάλλων με την τρομερή ανοχή των διαιτητών, όπως είπες, ήταν η παρουσία του Γκάμπλ στην πεντάδα. Ναι, κοίταξε. Δηλαδή, πραγματικά Γκάμπλ κυριάρχησε κάτω από τις ρακέτες. Ναι, πάρα δεν πολλά φάουλ σε κάθε φάση. Ναι. Αλλά δεν τίποτα, ούτε ένα φάουλ του σφυρίχτηκε. Εντάξει, βαρούσε, κλωτσούσε, έσπρωχνε. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και κάπου εκεί χάθηκε η ισορροπία. Γιατί το παιχνίδι έμοιαζε αρκετά με το παιχνίδι που έδωσε ο ΠΑΟΚ στο Ισραήλ, με τη ΧΑΠΟ Ελχολών. Δηλαδή, στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι κατάλαβαν ότι μπορούν να πάνε πολύ δυναμικά σε heads out, σε rebound, σε block out,
δηλαδή πολύ δυναμικά στις άμυνές τους, που δεν θα σκριχτεί φάουλ. Δηλαδή, ας πούμε, στο τέταρτο δεκάλεπτο, όσο το παιχνίδι ήταν κοντά, οι δύο ομάδες, που το φύγει ήταν τέλος 11, υπάρχουν τρεις φάσεις που είναι δύο βολές για τον ΠΑΟΚ. Μια στο Μαργαρίτη, μια στον Γκος, νομίζω δύο στον Γκος, καταστάσεις που ήταν βολές. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε 6 πόντους, δεν θα γίνανε 11, έτσι, θα πηγαίναμε μέχρι τον τόνο με κλειστό παιχνίδι. Με κλειστό σκορ και στο τέλος θα κρινόταν. Αυτό που λέει τον Γκάμπλ έχει δίκιο, γιατί δεν ήταν έτοιμος, ήταν ξεκάθαρο, είχε ένα θέμα στον νόμο του. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο ήταν χρησιμοποιηθεί ή τέλος πάντων προέκυψε στην πορεία στην χρησιμοποίησή του. Σίγουρα προέκυψε. Ο Γκάμπλ μπήκε 8 λεπτά, κάπου τόσο μου το τόσο αγωνίστηκε και πρόλαβε να πάρει 5 rebound. Πιο πολλά από όσο είχαν όλοι ψηλοί του ΠΑΟΚ. 11 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα, 5 πόντους. Ναι. 9 rebound. 9 rebound. Είδες. Τα 11 λεπτά. Έτσι. Ο βασικός ψηλός στην Αντέρ. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό από χθες. Δηλαδή και φάνηκε αυτό το πράγμα το οποίο εγώ το λέω ότι υπάρχει από την αρχή της σεζόν. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ από την αρχή της σεζόν έχει θέμα στο αμυντικό rebound. Είναι ο πιο αδύναμος τομέας του και δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν σε κάθε παιχνίδι έχει λιγότερα rebound από τον αντιπαλό του. Δεν είναι τυχαίο χθες ότι προφανώς και οι Γάλλοι διαβάζοντας και βλέποντας βίντεο του ΠΑΟΚ πίεσαν πολύ σε αυτό το πράγμα. Έτσι. Πίεσαν ας πούμε και με παίχτες που έρχονται από την περιφέρεια, όπως ο Κονατέ που είναι αρκετά δυνατός. Και υπάρχει ζήτημα σε αυτό το κομμάτι. Πόσο μάλλον τώρα που είναι και μείον ένας. Έτσι, που λείπει, που έχει φύγει ο Μωρέα και εντάξει, δεν έχει αντικατασταθεί. Το αντίδοτο για δυνατό και ψηλό σέντερ. Όχι ιδιαίτερα τεχνίτη, αλλά δεν είχε αντίδοτο. Εκεί ναι, πρέπει να έχεις, Νίκο, έναν Σάκλεφορντ για να ανταπεξέλθεις. Ναι, ναι, συμφωνώ. Όπως επίσης το γεγονός ότι το καλύπτεις πολλές φορές είτε με τον Τζόουνς είτε με τον Τέπιτς, που okay, είναι τριάρια, αλλά λίγο πιο είναι ψηλοί παίκτες εκεί για το 2-3 και μπορούν να βοηθήσουν στο rebound, δεν είναι πάντα λύση. Ναι, έτσι. Δεν είναι. Σε ομάδες που είναι πιο δυναμικές, καλή ώρα όπως είναι Αντέρ, δυσκολεύονται για αυτή να βοηθήσουν σε αυτόν τον το τομέα. Γι' αυτό λέω ότι είναι πρόβλημα. Αλλά αυτό δεν είναι νομιμοποιεί τους διαιτές, ρε φίλε, να έχουν τόσο μεγάλη ανοχή. Δηλαδή, κάποιο σημείο και μετά. Τέλος πάντων, εντάξει. Στο πρώτο ημίχρονο, ρε παιδιά, οι βολές ήταν 19-5 και η Αντέρ είχε περισσότερα τρίποντα από δίποντα. Και είχε πάρει 3 φάουλ στο τρίποντα. Στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, ούτε με αίμα δεν δίνονταν φάουλ. Έτσι. Και δεν μαζεύονται πολλές κακές διαιτησίες στην Ευρώπη πλέον. Στο Champions League. Ναι. Είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα του Champions League αυτό. Γιατί αυτό το πράγμα. Όλοι καλοί είναι, όχι όλοι, οι περισσότεροι είναι στην Ευρωλίγκα. Και για να γεμίσουν, γιατί είναι και πολλά τα μάτς στο Champions League. Είναι τραγικό. Η Σάρα και πράγμα, η Μάρα. Εντάξει. Και λίγο να καταλαβαίνεις να νιώθεις δηλαδή, άμα δεν στο μάτς. Εντάξει, το καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τα βλέπεις μπροστά σου είναι. Είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα της διοργάνωσης. Η διοργάνωση είναι τρίτη χρονιά που παίζεται. Βελτιώνεις αρκετά πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι βελτιώνει και το επίπεδο των ομάδων της. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση με το Champions League της πρώτης σεζόνης. Όπως ξεκίνησε, ναι. Πρώτης, έτσι. Και τα budget της και όλο το κομμάτι το γύρω-γύρω που ξέρετε πόσο ρόλο παίζει, που έχει να κάνει με το marketing, με τα social media και όλα αυτά. Αυτό το κομμάτι της διαιτησίας, όπως ξεκίνησε το Champions League, έτσι είναι. Ίσως να έχει χειρότερο. Ναι. Έτσι. Δεν βελτιώνεται αυτό το κομμάτι. Και όσοι γνωρίζουν TST ή FIBA, έτσι, δεν τους κάνει εντύπωση το ότι ο ΠΑΟΚ, μια ομάδα που έχει από τα χαμηλότερα budget της διοργάνωσης, όταν παίζει με υψηλότερα budget σε παιχνίδια εκτός έδρας, ο γηπεδούχος θα πάρει και 2 και 3 και 5 σφυρίγματα παραπάνω. Mm. Αυτή είναι η FIBA. Τη ξέρουμε εδώ και χρόνια. Δεν είναι τώρα καινούργιο αυτό. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση. Πηγαίνοντας λίγο στα πιο ουσιαστικά, πλέον ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός τετράδας. Είναι στο 6-5 μαζί με την Αντέρ. Με τα αποτελέσματα. Σωστά. Αλλά η Αντέρ είναι από πάνω του γιατί κάλυψε τη διαφορά του ενός πόντου. Δεν μπορώ να πω δεν ήταν αναμενόμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να πω εγώ ότι μετά από αυτήν την αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα ήταν εκτός τετράδας. Όχι, γιατί, ναι, το έχουμε υπεραναλύσει, ναι. Ναι, γιατί και η Χάπολ Χολόν είχε εύκολο παιχνίδι στην έδρα της Όπαβα και έπεσε πολύ εύκολα. Από εδώ και πέρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία και εδώ πια ξεκαθαρίζει η κατάσταση. Θεωρητικά ο ΠΑΟΚ έχει το σύμβατο πρόγραμμα. Έτσι, ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει την ερχόμενη εβδομάδα με την τελευταία την Όπαβα. Την παράλληλη εβδομάδα θα πάει να παίξει την Ελβετία με τη Φιντμπουργκ και τελευταία αγωνιστική υποδέχεται την Ερήφη. Πιθανότατα διάφορη. Η Χολόν με την Αντέρ παίζουν μαζί τελευταία αγωνιστική. Η Ναντέρ παίζει την άλλη εβδομάδα, πηγαίνει στην Ελβετία να παίξει με τη Φιντμπουργκ. Νομίζω ότι εύκολα θα την κερδίσει, αλλά η Φιντμπουργκ έχει βαθμολογικό κίνητρο. Έτσι. Κυνηγάει την παρουσία της στο FIBA Europe Cup.
Και το έχω ξαναπεί ότι η Ελβετία δεν είναι εύκολη ομάδα να τους κερδίσεις, μέσα στην έδρα τους ειδικά όλα τα μάτια τα έχουν παίξει. Και έχει να παίξει και με, και με τη Βενέτσια. Πιθανότατα διάφορη η Βενέτσια όταν θα παίξει με την Αντέρ. Οπότε, να πούμε ότι η Αντέρ θα κάνει δύο νίκες. Πάει στις 8. Ναι. Αν κάνει 3, δεν παίζει πάγκο με την Αντέρ. Δεν γίνεται, είναι από κάτω της. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Χάπο Ελχολών είναι μία νίκη πάνω του. Έτσι. Η Χάπο Ελχολών έχει τελευταία αγωνιστική να παίξει με την Αντέρ. Έχει να παίξει με την Τενερίφη. Και έχει να παίξει και με Telecom Bonis, αν θυμάμαι καλά. Την άλλη εβδομάδα νομίζω πηγαίνει στην έδρα της Telecom Bonis. Όχι, την άλλη εβδομάδα δεν παίζει με την Τενερίφη. Στην άλλη εβδομάδα παίζει Τενερίφη ή Telecom Bonis. Η Χάπο Ελχολών. Ναι. Ναι. Θα okay. Είναι καλό για την Τενερίφη να πάρει ένα διπλό. Θα βοηθήσει πολύ τον ΠΑΟΚ νομίζω. Γιατί προσωπικά θεωρώ ότι η Φριμπούργκ δεν μπορεί να σταματήσει την Αντέρ την επόμενη εβδομάδα. Και εγώ έτσι νομίζω. Άρα καλό θα είναι την Τενερίφη να πάρει ένα διπλό. Θα είναι καλό για τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ. Οπότε λοιπόν ο ΠΑΟΚ. Δύο νίκες δεν ξέρω αν κάνει δουλειά. Θα πρέπει να συνδυαστεί και με άλλα αποτελέσματα. Τρεις νίκες το πιθανότερο είναι ως το τέλος να του κάνουν τη δουλειά ναι, και ναι, να προκριθεί ως τρίτος. Εγώ ξαναλέω ότι το γεγονός ότι υπάρχουν αυτά τα δύο μάτς με την Όπαβα και τη Φριμπούργκ τώρα είναι σημαντικό για αυτόν που δεν έχει να παίξει με τη Βενέτσια, λέω ένα παράδειγμα, ή να πάει να παίξει μέσα στο Ισραήλ με τη Χάπο Ελχολών. Και τελευταία αγωνιστική η Τενερίφη λογικά και πρώτη θα είναι. Και θα έχει καθαρίσει με αυτό το κομμάτι. Οπότε μπορεί και εκεί, έχοντας μεγαλύτερο κίνητρο, να πάρει την νίκη. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα στον όμιλο. Νομίζω ότι τώρα είναι αυτό που λέγαμε τόσο καιρό, ότι προλαβαίνεις ναι και μια ήττα να κάνεις την γυμνάς. Πλέον από εδώ και πέρα, αυτά οι τελευταίες τρεις αγωνιστικές είναι οι πιο καθοριστικές, έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση. Και δεν είναι τυχαίο ότι στον όμιλο του ΠΑΟΚ δεν έχει καθαρίσει ακόμα η 10η αγωνιστική ούτε η πρωτιά, που παίζεται ανάμεσα από την Τενερίφη και Βενέτσια, και είναι τρεις ομάδες που διεκδικούν άλλες δύο θέσεις. Ο όμιλος του ΠΑΟΚ είναι από τους πιο ισορροπημένους και από τους πιο δυνατούς, θα πω εγώ. Πάμε λίγο στα γρήγορα στα εγχώρια την επόμενη μέρα. Θα δούμε τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα στο Champions League. Ναι. Η ομάδα επιστρέφει σήμερα από την Γαλλία, πηγαίνει στην Κρήτη, θα προσγειωθεί Αθήνα και μετά στα Χανιά. Θα μείνει εκεί στο Ρέθυμνο μέχρι και την Κυριακή το πρωί που θα αναχωρήσει, καθώς το Σάββατο έχει εκεί το παιχνίδι με την τοπική ομάδα. Δύσκολο μάτς και αυτό, έτσι. Το έχω πει χιλιάδες φορές ότι όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια είναι πολύ πολύ δύσκολα. Για τον ΠΑΟΚ, το Ρέθυμνο την προηγούμενη γωνιστή έχασε από τον Άρη στην έδρα του. Τελικός είναι το μαζί το Ρέθυμνο, έχει μόλις δύο νίκες. Οπότε θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να είναι έτοιμος πνευματικά κυρίως και σωματικά να αντιμετωπίσει μια ομάδα που δεν έχει κάποια τρομερή ποιότητα, αλλά στην έδρα της μέσα ναι. Και λίγο στο ξύλο παραπάνω θα προσπαθήσει να το πάει και λίγο ξέρεις, να κατεβάσει τον ΠΑΟΚ λίγο στο επίπεδο της. Αν της το επιτρέψει ο ΠΑΟΚ αυτό θα έχει πρόβλημα. Και επίσης ένα θέμα επίσης έτσι, και η κατάσταση, τα αεροπλάνα, ταξίδια, το πώς βγαίνει το πρόγραμμα από εδώ και πέρα που είναι ξανά απαιτητικό. Ένα ζήτημα με τον Τζόουνς θα το δούμε αργότερα που εκεί στο τέλος του αγώνα χθες ναι. Γλίστρησε λίγο, έχει κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο, θα δούμε αν είναι κάτι σοβαρό. Με την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα θα γίνουν κάποιες περαιτέρω εξετάσεις για να δούμε την κατάσταση και του Αμερικανού. Του φύγει το πόδι σε μια περίεργη φάση. Ναι. Δεν φάνηκε να είναι κάτι σοβαρό, απλά επειδή μιλάμε για γόνατο, θα πρέπει να περιμένουμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε. Ασταμάτητο λοιπόν... πρόγραμμα να φύγει στο μπάσκετ. Ναι, αλλά το καλοκαίρι. Έστε, Γιώργη, κάθε φορά τώρα. Σκέψου λίγο το καλοκαίρι. Ναι, το καλοκαίρι λέω. Σκέψου λίγο τώρα από εκεί, κατευθείαν Κρήτη. Ρέθμι. Εντάξει. Λοιπόν, έχει βγει κάτι για την κλήρωση. Ναι, βέβαια. Ανακοινώθηκε ότι η κλήρωση για τη φάση των 8 του κυπέλλου Ελλάδος θα γίνει τη μεθεπόμενη Παρασκευή, όχι δηλαδή αύριο, την επόμενη, 25 Ιανουαρίου. Έχουμε και ώρα. Όχι. Τα σόκαμε, έχουμε και ώρα. Α, ώρα 12. Ωραία, Στέργιο. Σε αυτά είναι εντάξει. Ωραία, στις κληρώσεις είναι εντάξει. 12. Ξεπεράσαμε, αν θυμάσαι, πέρσι και πρόπερσι κάτι λάθη που γίνονταν. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Υπάρχει μια βελτίωση στις κληρώσεις της ΕΠΟ. Το τριήμερο 22, 23, 24 θα γίνουν τα παιχνίδια η πανελληνική της φάσης των 16. Το βράδυ της πέμπτης της επόμενης θα ξέρουμε τους 8 φιναλίστ. Παρασκευή στις 12 θα καλύψουμε, πέφτει πάνω στην ώρα του ΠΑΟΚ 24, την κλήρωση
για τη φάση των 8 δεν υπάρχει πιθανότητα ο ΠΑΟΚ να μην καταφέρει να ξεπεράσει το σκόπολο της Παναχαϊκής. Ναι, πρέπει να είναι τεράστια έκπληξη άμα γίνει. Πρέπει να γίνει κανένα θαύμα. Λοιπόν, αλλά εντάξει. Σήμερα έχει γενέθλια ο πρώτος κόρης της ιστορίας του ΠΑΟΚ, ο Σταύρος Σαράφης. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Κέσσαρα του ΠΑΟΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γερός και δυνατός να είναι. Για μένα ίσως ο μοναδικός που δεν σκέφτηκε ποτέ να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Και νομίζω αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και η ιστορία έχει καταγράψει ότι ένας παίκτης του Βεληνικούς του Κέσσαρα είχε προτάσει να φύγει, ειδικά μία από την ΑΕΚ. Όπως έχει καταγράψει όμως η ιστορία, ο ίδιος πήγε στο γραφείο του αείμνηστου Γιώργου Παντελάκη και είπε: «Πρόεδρε, έχω αυτή την πρόταση, δεν θέλω να φύγω όμως». Και με λιγότερα λεφτά έμεινε στον ΠΑΟΚ, αλλά ο ίδιος έχει πει και έχει δηλώσει ότι δεν το μετάνιωσα ποτέ που δεν έφυγα από τον ΠΑΟΚ. Δεκάδες γκολ, ξαναλέω, πρώτο σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Όλοι οι παίκτες που έχουν βάλει την φανέλα του ΠΑΟΚ έχουν βάλει το δικό τους λιθαράκι για να μεγαλώσει ο σύλλογος. Ο Σταύρος Σαράφης νομίζω έχει βάλει όχι απλά το λιθαράκι, έχει βάλει πολλές πέτρες. 136 γκολ σε 358 παιχνίδια πρωταθλήματος, άλλα 34 σε κύπελο και Ευρώπη. Χρόνια, λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν στον Σταύρο Σαράφη, που έχει κάτσει πάρα πολλές φορές στον πάγκο του Δικεφάλου, νομίζω 6, σαν υπηρεσιακός τεχνικός. Έχει περάσει από όλα τα πόσα του συλλόγου, να είναι γερός και να συνεχίσει έτσι να αποτελεί τη ζωντανή ιστορία του Δικεφάλου. Λοιπόν, αυτά, φτάσαμε στο τέλος. Δεν είχαμε μεγάλη συμμετοχή για τα εισιτήρια. 8 μηνύματα είχαμε και οι 8 κερδίζετε. Δεν θέλω να κάνω κλήρωση. Αρνείσαι. Να κρύψω 3. Αρνείσαι. Θέλω να επιβραβεύσω και τους 8. Εντάξει, τέλει. Οπότε, μαζί σου. Εντός ολίγων λεπτών θα ενημερωθείτε από τη γραμματεία για το πώς θα παραλάβετε τα εισιτήριά σας για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Παναχαϊκή. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Αύριο θα πούμε λίγο παραπάνω πράγματα και για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Πανιόνιο. Ναι. Γιατί και ο Πανιόνιος έχει πολλά θέματα. Από χθες διοικητικά είναι σε μυστήρια φάση ο Πανιόνιος, οπότε αύριο λίγο θα το δούμε. Δώσ' μου λίγο 10 δεύτερα παρελθόνο Καρατσανάκοφ της Παναχαϊκής, το αναφέρω γιατί... Το είπες φίλε με τη μία, μπράβο. Ναι, μου είχε κάνει εντύπωση από το πρώτο μας, ο Καρατσανάκοφ. Το έχεις δουλέψει δηλαδή. Βλέπεις, το λέω χωρίς να βλέπω την οθόνη. Ωραία. Λοιπόν, μαζί μας ήταν τα Alter Ego, αθηνικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίζει την ημέρα του γάμου σου σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Και πλήρες ανδρικινιέδηση κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πάρα πολλά άλλα. Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12 το ένα κατάστημα. Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και στο κέντρο Παύλου Μέρα 36 και alterecofashion.gr για να μπεις με την ησυχία σου και να δεις όλα τα σχέδια. Και Naxus. Ο ΠΑΟΚ θα φοράει για όλη τη διάρκεια τη σεζόν πολιτικά παπούτσια Naxus. Και όλη την αδρική συλλογή τη βρίσκεται στο nac.gr με δωρεάν προστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα, πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Μετρήναν Κόσμο, σε όλα τα στόκ που υπάρχουν στην πόλη με πάρα πολύ καλές τιμές. Και για όσους ταξιδεύουν κατάστημα, υπάρχει και στο Ελευθερός Βενιζέλος. Μαζί μας ήταν φυσικά και σήμερα και η Στίχημαν. Έχει αρκετούς αγώνες σήμερα. Τους βλέπαμε με την αγάπη στο διάλειμμα. Θα έχει πολλούς περισσότερους αύριο και φυσικά θα χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα Σάββατο και Κυριακή. Μην ακουμπάτε Τότεναμ. Μην ακούτε το Στέργιο. Μην ακούτε το Στέργιο για την Τότεναμ. Ακούσατε για όλα τα υπόλοιπα, αλλά όχι για την Τότεναμ. Πάρα πολλοί αγώνες, όλα τα αθλήματα, όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα και live streaming και 24ωρη τεχνική υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη τη Στίχημαν. Εύκολο παιχνίδι, γρήγορο παιχνίδι, ασφαλές παιχνίδι από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Και φυσικά υπάρχει και το online καζίνο τη Στίχημαν ανοιχτό 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα, από όπου και να βρίσκεστε. Μαζί μας ήταν τη δεύτερη ώρα και οι υπερτροφές Αβράμογλου, που θα τις βρείτε Αγίου Μινά με Κατούνι στην πλατεία Εμπορίου. Όλα τα προϊόντα είναι σε συνεργασία με διατροφολόγο, ιερολόγο και υγειονόλογο. Ό,τι χρειάζεται ο οργανισμός για να λειτουργεί ρολόι. Απευθείας από τον Αμαζόνιο, Νόνι, ο βασιλιάς των αντιξωτικών. Ορντιόλα Ροζέα για ευτυχισμένες νύχτες. Ζεόλιθος για αποτοξίνωση από βαρέα μέταλλα και ραδιενέργεια και όλα τα βότανα που θα χρειαστείτε για να χάσετε με ασφάλεια κιλά. Μαζί μας τέλος και το Ρίτσι Καζίνο. Αύριο θα σας πούμε πώς περάσαμε. Θα μεταφερθεί το ΠΑΟ 24 το βράδυ στο Θέατρο Βεργίνα. Όλες οι παραστάσεις είναι sold out και όλες οι προηγούμενες και όλες οι επόμενες. Μέχρι τις 27 Ιανουαρίου κλείστε εγκαίρως στις θέσεις σας στα ταμεία του Καζίνο όλο το 24ωρο. Ticketservices.gr, καταστήματα public, για να απολαύσετε τον Τάκη Ζακαράτο στο πιο λαμπερό show της καριέρας του. Αυτά από εμάς. Μένετε στο Λίμπερο 107 και 4.
Ακολουθεί το ανάλυση το By Repress, Σταύρος Κόλκας, Αντώνης Τσακαλέας και όλα τα παιδιά του team, αφού πω από τον αέρα χρόνια πολλά στον Αντώνη Τσακαλέα, να είναι γερός και δυνατός. Αυτά από εμάς, καλό μεσημέρι.